Καλησπέρα στο ακροατήριο του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και παντού, με βάση την τεχνολογία και με αρχή βέβαια το ίντερνετ, μπορούμε και ακουγόμαστε παντού, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ράδιο Μαρμίτα, καθημερινά από Δευτέρας Παρασκευή από τις 9 έως τις 11. Τάσος Τρέγιας δεν υπάρχει σήμερα μαζί μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, νομίζω, για τις προηγούμενες μέρες και χθες το ανέφερε ο Τάσος. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, διότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Πάνω απ' όλα. Αν έχεις την υγεία σου, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Έτσι. Να μην, μην γινόμαστε και μελοδραματικοί, αλλά πρέπει να το υπενθυμίζουμε που και που. Να καταλαβαίνουμε ότι στη ζωή μας δεν είναι τα πάντα ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και το ΕΓΑΛΟ. Και θα το λέμε συνέχεια ότι όταν έρχονται κάποιες τέτοιες καταστάσεις, όταν είναι γύρω μας, δεν τις αντιλαμβανόμαστε τόσο καλά, ή μάλλον τις αντιλαμβανόμαστε για μερικά λεπτά της ώρας. Όταν έρχονται όμως πάνω μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι όλα τα άλλα είναι παιχνιδάκια και είναι ανούσια. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ακούσατε κιόλας, έχω μαζί μου τον Στέλιο Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ Day, να κάνουμε έτσι σήμερα την εκπομπούλα. Βλέπω γκρίνια σήμερα, να ξέρεις. Υπάρχει γκρίνια. Λες να υπάρχει κάπου. Και η γκρίνια μες στο πρόγραμμα είναι. Καλά, κοίτα, είσαι σαν ΠΑΟΞής, είσαι και νεαρός, σαν ΠΑΟΞής, εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν έχετε γκρίνια ή έχετε λιγότερο. Εμείς έχουμε μόνο γκρίνια. Ναι, εντάξει, τα τελευταία χρόνια όχι. Ναι, τα προηγούμενα όμως είχαμε και εμείς, ήμασταν συνηθισμένοι. Βέβαια. Στο ίδιο μούντι ήμασταν πάνω κάτω στην πάνω γκρίνια. Κάτω, ναι, εντάξει. Λίγο περισσότερο εσύ έπαιρνες και κανένα κύπελο και πριν εποχή Σαββίδη. Εμείς δεν έχουμε γευτεί τίποτα και όπου υπάρχει φτώχεια, λέει ο σοφός ελληνικός λαός, υπάρχει και γκρίνια όπου υπάρχει φτώχεια. Και από φτώχεια να φάνε και κότες στον Άρη, εντάξει. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί. Θα βάλουμε φυσικά και τον κόσμο αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στην παρέα μας, να μας πει και αυτό στην άποψή του πάνω σε αυτά που θα σχολιάσουμε εμείς, ή και σε κάτι που δεν έχουμε σχολιάσει. Δεν είμαστε ούτε παντογνώστες, ούτε όλη την επικαιρότητα κατέχουμε, έτσι. Και σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί κάποιον και έχουμε φυσικά γνώση να σχολιάσουμε, θα το κάνουμε, αν μπορούμε. Οι τρόποι επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 23, 12, 87 και 38 αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ να πω φυσικά ότι ο Λιμπέρο ακούγεται, να το λέμε, στη Χαλκιδική σου 107,4, που είναι και η μεγάκυκλη έτσι που εκπέμπει. Αλλά δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμωνικό κόλπο, Καβάλα. Δεν μου αρέσει η Καβάλα, σαν μπορεί να το ξέρεις. Είναι αντιγαριανή εκεί πέρα, όποτε περνάμε. Βόρεια Θάσος, έχουμε κάλυψη μέσω του Space 92,2. Στη Δράμα, η κάλυψη γίνεται μέσω του Radio Sound 93,8. Άκουσες, Αξάν, ναι. Sound, έτσι θα τα λέμε. Έχουμε κάνει και πάλι, είπαμε. Αυτοκτόνησε το χαρτί. Λοιπόν, έχουμε κάνει και είχαμε πάει φροντιστήριο, αλλά δεν το ολοκληρώσαμε. Βλάξ. Το ξανά όμως έμεινε το. Βλάξ. Τι έγινε, το ξέχασα αυτό. Δεν έβαλα τη λούπα. Δεν την έβαλα τη λούπα. Οπότε ο T-Mobile πρέπει να ξαναμπεί. Μπήκε ο T-Mobile. Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι μαζί μας στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό είναι η παραδοσιακή. Την ευχαριστούμε φυσικά. Είναι η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνεται όλες οι σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέσταση τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, χωρίς κασκολογάβρο, τα ξέρεις, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Αργών αυτών, ένα με Θεμιστοκλής Οφόλη 76 στην Καλαμαριά είναι η διεύθυνση. Και ρεζερβέ, δίπλα ο Σάρκ, και ρεζερβέ 2310-413-230. Επαναλαμβάνω για να κάνετε τις κρατήσεις σας, 2310-413-230. Ευχαριστούμε και την Ψαροταβέρνα Καρκλάς και μπαίνουμε κατευθείαν στα θεματάκια μας. Έχουμε φυσικά αγωνιστική αύριο, κανονική αγωνιστική είναι η 8η αγωνιστική, νομίζω, έτσι, ή 7η. 7η είναι αύριο. Θα ήθελα να είναι 8η για να τελειώσει το μαρτύριό μας. Είναι 7η αγωνιστική, δηλαδή αυτή και άλλες 3, έτσι. Αλλά νομίζω και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, στον Άρη ακόμη περισσότερο και στον ΠΑΟΚ βέβαια, ότι τα εξωαγωνιστικά. Κυριαρχούν τα εξωαγωνιστικά. Μπράβο, δηλαδή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τώρα, ας πούμε, για τη δεύτερη θέση με την ΑΕΚ και η Μαλώνη. Ο Άρης δεν έχει τίποτα πάνω σε αυτό. Αλλά έχει και ο ΠΑΟΚ εξαγωνιστικά, νομίζω.
Μπόλικα. Έχει μπόλικα και ο Άρης έχει. Ελπίζω να μην ακούει πάλι ο Βέλεφ την εκπομπή και να κάνει κανένα tweet. Πώς θα λένε αυτά, tweetάρι, instagramάρι. Δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί πρέπει να μας ακούει. Και βασικά δεν μας ακούει, μας ακούνε και άλλοι. Και οι δημοσιογράφοι μας ακούνε. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν. Σήμερα, μια που έπιασε τον Βέλεθ, το είπα και εκτός αέρα, ότι μόλις είδα την είδηση με τον Βέλεθ, λέω εντάξει. Λέω ο τύπος. Θα σχολιάσω εγώ να σου πω κάτι. Με το Βέλεθ, τα έχω ως προς ένα πράγμα νομίζω. Και νομίζω οι Αριανοί, τουλάχιστον οι σκεπτόμενοι, με ένα πράγμα έχω. Γιατί ας πούμε να πει ψέματα, το είπα και την προηγούμενη. Για ποιο, δεν καταλαβαίνω. Ναι, δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά. Δηλαδή, του κάνει μια άλλη ομάδα. Από αυτά που έπαιρνε πέρσι, 2,5 φορές πάνω τα λεφτά. Ο Άρης βέβαια, δηλαδή έπαιρνε 130 νομίζω πέρσι. 130. Ο Άρης του έδωσε κάνα 200 νομίζω. Κοντά στα 200 κάπου εκεί. Και ο Παναθηναϊκός έδωσε 300. Να σου πω κάτι. Οι 9,5 στους 10 στον Παναθηναϊκό θα πήγαινα. Και εφόσον είναι επαγγελματίας, ναι. Δεν θα τον κρίνει κανένας. Κανείς. Αυτό. Για ποιο, ιδιότερα και έναν άνθρωπο που είναι ξένος, έτσι δεν είναι ούτε Έλληνας, ούτε έχει δηλώσει τίποτα, να ήταν κανένας Έλληνας. Δηλαδή, βασικά μόνο τον Ντέμι Νικολαή θυμάμαι, εσύ είσαι μικρός. Τον Ντέμι Νικολαή, ο οποίος τον ήθελε η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, και είπε και πάνω κάτω με τα ίδια λεφτά και είπε: Δεν πάω στον Ολυμπιακό, μόνο στην ΑΕΚ θα πάω. Δεν ξέρω κανέναν παίκτη να το έχει κάνει αυτό. Έλληνα. Ούτε ξένο. Καλά, ο Έλληνας, εντάξει. Ο ξένος ακόμη περισσότερο δεν μπορεί να διεθεί με μια ομάδα, πολύ περισσότερο πριν έρθει τώρα, στην ομάδα. Τώρα θα σου πω, μου έρχεται ένα για όνομα. Πες, ωραία, αλλά πες να με τελειώσει και το στούντιο. Για πες. Στίβεν Τζέραρντ. Τι έκανε ο Τζέραρντ. Ρε παιδί μου, όταν ήταν στα ντουζένια του, ας πούμε, και τον ήθελαν, ας πούμε, Ρεάλ κτλ. Ναι. Είπε, όχι, θα κάτσω στην Λίβερπουλ που τότε δεν ήταν και στα πολύ καλά τη. Ναι, και ο τότε, ναι. Λέω. Εγώ εννοώ άλλο, δηλαδή. Στην ίδια χώρα να είναι, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή, και μιλάμε για Έλληνα, γιατί ο Ντέμις Νικολαίδης είναι Έλληνας. Ναι, okay. Και τότε ήταν το νούμερο ένα όνομα. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, έδινε περισσότερα, αλλά όχι τόσο περισσότερα. Έδινε περισσότερα πάντως από την ΑΕΚ. Και είπε, παιδιά, δεν πάω. Ήταν στον Απόλλωνα Αθηνών, αν θυμάμαι καλά, ο Ντέμις Νικολαίδης. Και είπε, παιδιά, μόνο στην ΑΕΚ θα πάω, αν φύγω. Δεν πάω στον Ολυμπιακό. Μάγκας. Μάγκας. Και ας πω καλύτερα, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ο ένας τον έδινε 30 και ο άλλος τον έδινε 20. Σιγά τη διαφορά. Να σου πω κάτι, δεν είναι το πάντα τα χρήματα. Και ήξερα ότι επειδή ήταν και καλό παίκτη, ότι τα λεφτά θα έρθουν. Και ήρθαν. Και εξωτερικό έπαιξε, η Αθλητικό Μαδρίτης έπαιξε. Μην το ξεχνάμε, έτσι. Ο Ντέμις Νικολαίδης. Σωστά έπραξε για μένα. Σωστά. Εφόσον δεν ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα, ρε Βέλεθ, α, το πιάσαμε. Δεν θα ξεκινήσουμε από αυτό, δεν πειράζει. Για ποιο λόγο να πει ψέματα. Και να σου πω κάτι, εκεί που ο κόσμο, α πούμε, ήταν και μαζί σου κατά τεράστιο ποσοστό, τώρα έχει γίνει, νομίζω. 180 μίλια στροφή και είναι εναντίον σου ο κόσμος. Και δίκαια θα είναι εναντίον σου. Τώρα θα μου πεις, δεν θα φάει ο Βέλεθ αν έρθει στο Χαριλάου και τον γιουχάρουνε. Το είπα, θα κοιμηθεί, μια χαρά θα κοιμηθεί. Αλλά λέω, τέλος πάντων, ποιοι του συμβουλεύουν πραγματικά. Είναι 30 χρονών άνθρωπος. Ποιος τον συμβουλεύει αυτά τα πράγματα, ο μάνατζερ. Είναι τόσο χαζοί αυτοί οι παίκτες. Να πει αυτό που είπες και εσύ. 300 με δίνουν παιδιά, εδώ πέρα με δίνουν 180. Θα πάω και πρέπει να δεν του πει κανείς τίποτα. Κανείς δεν θα του πει. Και μάλιστα από ό,τι διάβασα σήμερα, είχε λέει, προγράψει προσύμφωνο. Το έχουν οι Ισπανοί, μάλλον, γιατί το είχε κάνει και ο Βιτόλο που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Είχε υπογράψει, λέει, προσύμφωνο από τις 10 Μαρτίου. Κάπου το διάβασα. Άντε. Ναι. 22 Φεβρουαρίου, 23 που είχε και ένα τραυματισμό και 10 Μαρτίου υπέγραψε, λέει, υπέγραψε. Εδώ στα χέρια. Υπέγραψε προσύμφωνο. Κατάλαβες. Για ποιο λόγο το ψέμα. Δεν χρειάζεται δεν να χρειάζεται. Πεις για ποιο λόγο. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ιδιαίτερα όταν είσαι και ένας ξένος παίκτης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσφερα νομίζω 2 χρόνια και όντως πρόσφερε. Λοιπόν, εκεί μου δίνουν διπλάσια, θα πάω εκεί. Δώστε μου, το είπα και την άλλη φορά. 300 μου δίνουν αυτοί. Αν μου δώσετε 270, θα μείνω σε εσάς. Αυτό είναι το τέτοιο. Για να δείξω ότι αγαπάς και το σύλλογο. Και τι κάνεις με την πρώτη. Σου καθυστέρησαν τα χρήματα λόγω κορονοϊού και λόγω έλλειψης χρημάτων και λόγω ότι ο πρόεδρος της ομάδας δεν είναι κανένας λεφτάς. Και μέσα σε μία εβδομάδα κάνεις προσφύγη. Εντάξει. Τι να πω τώρα εγώ. Αν το βρει κάποιος όταν έρθει στο Χαριλάου, δεν θα του δώσω άδικο. Ποιος στεγνός επαγγελματίας δεν υπάρχει. Δεν με πειράζει. Να είναι στεγνός όσο θέλει. Ας ναι. Είναι. Ναι, όμως στην αρχή το ξεκίνησε στραβά ναι. Λέγοντας αυτό που έλεγε για το παιδί του. Ναι, άλλο αυτό το ψέμα. Έλεγε. Ουσιαστικά με αυτά τα οποία δήλωνε την πήγαινε την δουλειά στο, ναι. Στο συναισθηματικό. Ότι ναι. Ξέρετε, ρε παιδιά, έχω πρόβλημα, ας πούμε, και τα λοιπά γι' αυτό. Από τη μία το πόσο συναισθηματικό και από την άλλη, ας πούμε, εσύ δεν δίνεις δηλαδή λίγο περιθώριο. Υποτίθεται σε αυτή την ομάδα σε αγάπησαν, σε αποθέωσαν. Δώσε και μια εβδομάδα είμαι παραπάνω. Είμαι ένας από εσάς. Σιγά, ρε συγκινήτη, Βέλεφ.
Κάτσε συνέχεια το ίδιο παράδειγμα λέω, αλλά δεν με βλέπετε σε ράδιο. Μα άμα είμαι στην τηλεόραση θα με βλέπατε. Σηκώθηκε η τρίχα μου, ρε Βέλεθ. Άμα είσαι ένας από εμάς, τι λες, ρε φίλε. Η συγκεκριμένη ατάκα είναι καταραμένη. Γιατί ναι. Όπου παίζει αυτή η ατάκα. Ναι. Πάντα... Κάτι ύποπτο συμβαίνει. Ναι, δηλαδή είμαι ένας από εσάς. Και στον Άρη και στον Πάο και εκεί ναι, παλιότερα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όποτε την ακούω, βγάζω ναι. πιμπί και λέω, όπα, παιδιά. Έχεις δίκιο. Αυτό το λες όταν πραγματικά είσαι να καλύψεις τίποτα κάτι άλλο. Ναι, δε, είμαι ναι. ένας από εσάς. Τι λες, μακριά, μακριά. Ρε Βέλε, συγγνώμη, ρε φίλε. Πραγματικά σε ένα δάκρυ κύλησε από το μάτι μου. Δηλαδή, άμα είσαι ένας από εμάς, τι λες. Πάντως, εμείς, εκάστοτε εμείς, είτε από την πλευρά του Άρη είτε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, 130 χιλιάρικα το έτος δεν παίρνουμε. Ναι, καλά. Για να είμαστε έτσι. Όχι 130. Αυτά δεν θα τα δούμε μέχρι να πεθάνουμε τα 130 χιλιάρικα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Παρασκευάς λέει αυτός είσαι Ρεβέλεθ, καλά που αγαπούς τον Άρη. Εγώ επαναλαμβάνω για να κλείσουμε και να περάσουμε στο δικό σχολιασμό. Εγώ. Παρότι λέω ότι μπορούσε να περιμένει ένα μήνα, δεν σε κράζω γι' αυτό. Ένα μήνα, δύο μήνες να δώσει. Γιατί ξέρει και τον πρόεδρο, ξέρει ότι δεν είναι λεφτά, ξέρει ότι υπήρχε ο κορονοϊός, ξέρει ότι δεν υπήρχαν έσοδα. Μπορούσε να πει: σε με χρωστάτε αυτά τα λεφτά. Και ιδιαίτερα ο Άρης τώρα που βάλετε και είναι στη FIFA, με τη FIFA και αυτό και με τις. Μπορεί να πει: παιδιά, θα περιμένω ένα μήνα. Αυτό δείχνει όταν είσαι ένα από εμά, ότι καταλαβαίνει την κατάσταση σου λόγου και λε: παιδιά, δύο μήνες μετά, να ξέρετε του δύο μήνες. Την πρώτη μέρα θα κάνω προσφυγή. Έτσι κάνουν οι σωστοί. Αυτοί που λένε ότι είμαι ένας από εσάς. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην είσαι, γιατί τα δούλεψε το παιδί και πρέπει και θα τα πάρει τα λεφτά. Γιατί τα δούλεψε, έτσι. Προφανώς. Αλλά μη μας πουλάς και τρέλα, ρε φίλε. Τρελίτσα, μην πουλάς. Βέλεθ. Εντάξει. Κατάρες δεν. Εγώ είμαι κατά τον. Γιατί με έχουν στείλει τι κατάρες. Εντάξει, ο άλλος έστειλε μια ωραία. Δεν είναι κατάρα, λέει εσύ όπως έβαλες τα μαλλιά έτσι να σου πέσουν. πάει τζάμπα η εμφύτευση. Λοιπόν, αυτά για το Βέλεθ. Αυτό είναι και ένα μάθημα προς όλους μας και το λέω χρόνια τώρα από εποχή Κόκε και μετά. Ότι προσωπολατρεία στον Άρη καλά κρατεί και το βλέπω ακόμη και τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί αυτός πραγματικά ο σύλλογος έτσι. Δηλαδή, ό,τι βλέπει να σφυρίζει δεν μπορεί. Και μιλάω για τον κόσμο του, έτσι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν είμαστε με το Βέλεθ, ό,τι να κάνει ο Βέλεθ είναι καλό. Αν είμαστε κατά του Βέλεθ, ό,τι και να κάνει ο Βέλεθ είναι κακό. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή να έχει κάνει κανένα λύση. Καλό. Δεν υπάρχει δηλαδή να πούμε αυτή εδώ έκανε βλακία, ρε Βέλεθ, ή Καρυπίδη, ή Ζάχο, ή Στέλιο. Έκανε βλακία εδώ, αλλά αυτό που έκανε σωστό. Αν δεν το γουστάρουμε, ό,τι κάνει είναι λάθος. Λάθος είναι. Ναι. Αν το γουστάρουμε, ό,τι κάνει είναι ρε, εσύ, προσπαθούμε να βρούμε. Είμαστε τον άκρο ναι. γενικότερα, ναι. αλλά τώρα που πες για την προσωπολατρεία, αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει εγώ. Είναι ότι όταν μια ομάδα. Π.χ. ο Άρης δεν έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια τίτλο. Και τελευταία, μισό αιώνα έχει. Αναγκάζεται ο κόσμος να πάει στο να βγάλει ένα ίδαλμα. Να, ναι. να πιαστεί από ναι. κάτι προκειμένου να κρατηθεί κοντά στην ομάδα. Σωστό γιατί είναι αυτό που λες. Το βλέπω και από τον εαυτό μου στην πορεία αυτή που είμαι και πιο νεαρός. Που στην αρχή όταν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε αυτό το mood που έπαιρνε ναι. τίτλους κτλ. Και εγώ ήμουν σε φάση. Με πρόσωπα, δεν μενόμουν με τον εκάστοτε παίκτη ο οποίος κέντρισε υπάρχει το ενδιαφέρον μεγάλη περίοδο. Ναι, κατάλαβα. Ουσιαστικά μετά, όταν μπήκε η εποχή Σαββίδη και άρχισε ο ΠΑΟΚ να παίρνει τους τίτλους, δεν έμπαινα τόσο πολύ σε προσωπολατρία. Λέω έτσι μια... είναι, έτσι είναι. Ήρθε, έφυγε, οκ. Okay. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε, επαναλαμβάνω. Και όχι δέσιμο να μην υπάρχει, αλλά τουλάχιστον αυτό που λέω συνέχεια. Ό,τι βλέπουμε να σφυρίζουμε. Είτε γουστάρουμε κάποιον ή δεν το γουστάρουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Έτσι πιστεύω θα υπάρχει και λιγότερη μύρλα, γιατί από σήμερα δηλαδή βλέπω συνέχεια κατάρες και τέτοια. Υπάρχει ένα δίκαιο μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά απ' την άλλη, αν δηλαδή, τους ίδιους ανθρώπους που έπαιρνε στα σχόλια τους πριν δύο μήνες, θα άκουγες ακριβώς τα αντίθετα πραγματάκια. Λοιπόν, ναι. αυτά Κάθαρα. Όσον αφορά το Βέλεθ, καλά να είναι το παιδί, υγεία να έχει. Δυστυχώς με τη στάση του. Επαναλαμβάνω, θα τα ακούσει στο Χαριλάο. Βέβαια, δεν νομίζω να. Αυτά δεν τους αγγίζουν τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο όταν είναι και ξένους, έτσι. Και ιδιαίτερα με τους Ισπανούς δεν έχουμε. Σου είπα και το παράδειγμα του Βιτόλο. Δεν έχουμε καλές έτσι. Δεν ξέρω, οι Ισπανοί. Δεν, στον Άρη δεν. Αν βγάλει τον Χαβίτο και τον Κόκε, οι άλλοι πραγματικά ήταν μπέρδεμα. Ανεξαρτήτου αξίας ποδοσφαιριστικής. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εσύ έχεις θέση, έγινε. Τι να πρωτοπούμε για τον ΠΑΟΚ. Κάς, μας, πας, Γιάννενα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα θα τα πεις. Χθες, ναι, ήταν η εκδίκαση του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου για την περιβόητη πολυδιοκτησία.
Αν έχει βγει τίποτα, θα ρωτάει ο κόσμος έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, και εγώ είμαι περίεργος. Ουσιαστικά δεν έχει βγει κάτι. Το, η μόνη τελευταία εξέλιξη που βγήκε το μεσημεράκι είναι ουσιαστικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά το τέλος της εκδίκασης ζήτησε να δοθεί χρόνος σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές προκειμένου να καταθέσουν ξανά υπομνήματα. Κάτι τέτοιο σήμερα το ΚΑΣ το απέρριψε και εγγράφος. Καθώς είπε πως μέσα από τις 11 ώρες εκδίκασης εμείς αυτά τα οποία θέλουμε να μάθουμε και αυτά τα οποία θέλαμε για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι παίζει, τα έχουμε μάθει, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να καταθέσει υπόμνημα. Τώρα για να είμαστε σωστοί, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, μόνο κάτι αν προέκυψε σήμερα. Δηλαδή ήξερε κάτι... Υπόμνημα το ζήτησε χθες, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, και έτσι πως πήγαινε η κουβέντα τέλος πάντων εκεί πέρα. Ζήτησε ότι θέλουμε να μας δοθεί περαιτέρω χρόνος για να καταθέσουμε υπόμνημα. Η μόνη λογική εξήγηση έχει είναι αν περίμενε κάτι, κάποιο στοιχείο περισσότερο για τη σημερινή ημέρα. Άλλωστε για ποιο λόγο. Τι υπόμνημα να καταθέσει, κάτι το οποίο δεν ήξερε χθες και το ξέρει σήμερα, είναι η μόνη λογική εξήγηση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Η πλευρά του ΠΑΟΚ υποστηρίζει πως ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι ευνηδιάστηκαν με την τακτική και την παρουσία της νομικής ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά κατά τη διάρκεια της εκδίκασης. Μια εκδίκαση η οποία κράτησε 11 ώρες και το γεγονός ότι ζητάει υπόμνημα, να καταθέσει υπόμνημα ο Ολυμπιακός δείχνει ότι κάτι έκανε καλά η νομική υπηρεσία του ΠΑΟΚ. Φυσικά αυτό είναι μια έτσι, πώς το λένε, μια εξήγηση που δίνεται από τον ΠΑΟΚ, εννοείς ή όχι? Όχι, ουσιαστικά είναι ένα μικρό συμπέρασμα. Αυθαίρετο μεν, αλλά μικρό συμπέρασμα για το, πού μπορεί να πάει η υπόθεση. Αν διαβάσεις βέβαια τα site του ΠΑΟΚ και τα site του Ολυμπιακού, βλέπεις άσπρο και μαύρο, έτσι πολύ. Προφανώς. Εκ διαμέτρου αντίθετες, έτσι. Πανηγύριζουν και οι δύο. Πανηγύριζουν τώρα από τρόπο του λέγει. Okay. Αυτό το οποίο λέει ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι πανηγύρια και τέτοια και χαρές. Είναι συγκρατημένη ισοδοξία ήταν αυτό το οποίο δόθηκε στους δημοσιογράφους. Ωραία. Τρεις ήταν οι δικαστές, τρεις είναι οι δικαστές ή ένας? Τρεις ήταν οι δικαστές. Έναν επέλεξε ο Ολυμπιακός, ένας ο ΠΑΟΚ και η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είπε στο ΚΑΣ να επιλέξει το ΚΑΣ κάποιον δικαστή. Γιατί ουσιαστικά η ΕΠΟ κρατούσε, ας πούμε, μια ουδέτερη στάση. Δεν το γράμμα, ρε, μεγάλο γέλιο. Ναι, ουσιαστικά τώρα αναμένεται η απόφαση που θα βγει λογικά εντός 15 ημερών. Τώρα το πότε θα βγει ακριβώς θα το δούμε για να τελειώνει και όλη αυτή η ιστορία. Το 15, αν πούμε ότι βγει την τελευταία μέρα των 15, είναι δύο μέρες μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Και δύο-τρεις μέρες πριν τον τελικό του κυπέλου. Ουσιαστικά θέλει να προλάβει την επικύρωση. Δεν θα γίνει επικύρωση. Φυσικά δεν θα γίνει επικύρωση. Φυσικά δεν θα γίνει και λογικά θα βγει και νωρίτερα η απόφαση. Αυτό λένε. Λογικά το έχει ζητήσει και εγγράφος ο ΠΑΟΚ αυτό. Ξέρουν, μα δεν χρειάζεται να το ζητήσει. Ξέρουν κι άλλοι τι είναι από το διαβολίτσι. Είναι. Η δουλειά τους είναι αυτή. Ξέρουν 19 του μηνός τελειώνει και είναι η υπόθεση η οποία επηρεάζει την βαθμολογία και ποια ομάδα βγει δεύτερη. Τα ξέρουν, δεν είναι χαζοί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τέτοιο. Τώρα για το αυλενό παιχνίδι, γιατί είναι για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό, έτσι. Ναι, το παιχνίδι σημαντικό. Θεωρητικά ναι, διεκδικεί την δεύτερη θέση. Τι θεωρητικά, δύο βαθμούς είναι. Ναι, το θέμα είναι θεωρητικά. Αυτό το οποίο βλέπεις όμως δεν σε πείθει το τι βλέπεις, ότι μπορεί να τα καταφέρει. Εγώ αυτό το οποίο λέω, μπορεί αρκετοί συνοπαδοί μου να διαφωνούν με αυτό, είναι ότι προσωπικά εμένα δεν με ενδιαφέρει το να βγω δεύτερος. Γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα παίξω Europa League μετά. Τι μου είχες πει εσύ όταν σε ρωτούσα δεύτερος ή κύπελο? Κύπελο έλεγες, κύπελο έλεγες. Δηλαδή στην επόμενη δεκαετία, άμα μου έλεγε κάποιος, ας πούμε, να παίρνει συνέχεια τίτλους και να μην κάνεις τίποτα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά, αλλά έλεγα κύπελο. Δεν έλεγα, αν έλεγα πρωτάθλημα. Έστω και κύπελο. Φυσικά δεν υπήρχε. Έστω και κύπελο. Είναι τίτλοι. Γιατί τώρα, δηλαδή, Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Αλλά σου είπα, ειδικά στον Άρη μου λένε, σου επαναλαμβάνω, μου λένε ένα φίλο, εγώ προτιμώ να βγαίνω 10 χρόνια Ευρώπη συνέχεια, ας μην πάρω τέτοιο. Ας μην πάρω, λέει, τίτλο. Ο τίτλος είναι αυτός που μένει όμως. Εντάξει. Έτσι, δηλαδή σε 20 χρόνια θα θυμούνται. Εντάξει, okay, πέρα από τις μεγάλες νίκες, βλέπεις. Πόσες μεγάλες νίκες να έχει, δηλαδή σε 10 χρόνια μια ελληνική ομάδα, δηλαδή, για πες μου. Πόσες μεγάλες νίκες να έχει. Μα και Ευρώπη θέλουμε. Άντε τώρα, εντάξει. Θέλουν και Ευρώπη. Λες, να πω ότι είχαμε τέτοιο να φτάσουμε έστω έναν τελικό μια ομάδα. Να πω, ναι, έστω UEFA να πάμε ένα τελικό να κάνουμε.
Πού πα να καραμίτρο. Και ειδικότερα έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα τότε. Να θα πάμε. Συνεχίσουμε λίγο με σχόλια. Εγώ για Βέλεθ είπα τι να πω τώρα, αύριο Ολυμπιακός Άρης. Ευτυχώς έρχονται, λέει, αυτοί με πολλές αλλαγές. Λοιπόν, έρχονται με πολλές αλλαγές και ελπιστούμε το σκορ να μην ξεφύγει. Πάμε να δώσουμε τέτοιο προγνωστικά για να πληρώσουμε τον κόσμο να παίξει αντίθετα. Είμαστε πολύ καλοί στα προγνωστικά. Νομίζω το ξέρει ο κόσμος. Θα δώσουμε. Γιατί να μην δώσουμε. Να παίξει αντίθετα. Τρία ματσάκια έχει αύριο. Έχει και το πιο πολύ έχει στην ουρά. Μετά και τα τρία έχει τα χθεσινά. Στα play out είναι το ωραίο. Εκεί υπάρχει και το μεγαλύτερο κίνητρο. Εκεί υπάρχει και το κίνητρο, εκεί θα γίνει σκοτωμός. Υπάρχουν δύο αγωνιστικές ακόμη, θα γίνει σκοτωμός. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά συνεχίζουμε. Ένα-δύο σχόλια κάνουμε ακόμη για ΠΑΟΚ, για Άρη, όσον αφορά την επικαιρότητα και για τα μάτς που έρχονται αύριο. Ανοίγουμε τις γραμμές του 2310-287 και 38, θα είναι δικό σας. Να ακούσουμε τη δική σας άποψη πάνω σε αυτά που σχολιάσαμε και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Δεν μου πάει η καρδιά να το σταματήσω, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά το συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι. Εντάξει, μην ρωτάς, άστο. Δεν ρωτάω. Με έκοψες ότι έτοιμος ήμουν, αλλά δεν θα ρωτήσω. Μην ρωτάς, κάτσε, είναι λίγο μυστήριο και εγώ δεν το θυμάμαι. Δώσαμε 15 λεπτά. Πού είσαι, έλα, ξεκινά. Saddle Up, David Christie. Αυτό είναι, πρέπει να είναι αρχές δεκαετίας 80, αν θυμάμαι καλά. Ο αδελφός μου το είχε σε δίσκο αυτό. DJ και ο αδελφός μου ήταν, μην νομίζεις. Α, και ο αδελφός μου. Στα νιάτα του, ναι, από αυτό, ναι, πήραμε. Α, δεν ήξερε, δεν μου είχες πει ότι ο αδελφός ήταν DJ. Ναι. Νόμιζα μόνο εσύ ήσουν ο DJ της οικογένειας. Αδελφός και πήραμε, είχαμε τα μουσικά ακούσματα. Μεγαλύτερος ο αδελφός, καμιά 30-40 χρόνια μεγαλύτερος. Λοιπόν, ευτυχώς δεν με ακούει. Λοιπόν, και ναι, έτσι πήραμε τα ακούσματα του. Θυμάμαι τότε 3-4 δισκοτέκες είχε όλη η Θεσσαλονίκη. Έπαιζε μία από αυτές. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές ή θα πούμε δύο-τρία, θα να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Ας ανοίξουμε τις γραμμές, σχέδιος μας ακούει και κανείς. 2310-287 και 38, επαναλαμβάνω, 2310-287 και 38, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Εμείς θα σχολιάζουμε εδώ, υπάρχει επικαιρότητα, να καλησπέρασουμε και τον φίλο μας τον Ανδρέα. Να δώσω και μερικά αποτελεσματάκια. Crystal Palace Chelsea 2-3 στο 78 λεπτό, στο 80 λεπτό. Watford Norwich, καταδικασμένη Norwich 2-1. Αργότερα υπάρχει το Arsenal Leicester. Και στην Ισπανία, Valencia Valladolid 1-1. Μόλις σοφάρισε η Valladolid. Αυτά τα όλα τα άλλα. Β' Εθνική Ισπανία, σας τα πούμε. Υπάρχει κανένα κουμάρτζης, παίζει κανένα στοιχηματάκι. Mirandes Elche 0-0 στο 51 λεπτό. Και αυτή η Φουρναμπέλα, πώς λέγεται, Κουνιαμπέλα με την Σαντατέρ, τη Ρασίκ. Και αυτή είναι στα κουλούρια. Ένα λεπτό, έχουμε κάποιους. Πού να το βάλουμε τώρα αυτό το φίλο, πού τον πάτησα εγώ. Εδώ είσαι, έλα. Ρε φίλε, τους πέρασα και τους δύο. Εδώ είμαστε, λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Αν περιμένεις να μιλήσεις, δεν θα μιλήσεις, να ξέρεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά, τα καλά. Γνωστή φωνή, ο Τάσος. Τι κάνετε? Όχι. Όχι, όχι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πάρους, έλεγα. Καλησπέρα. Πάμε. Χρυσάχο. Δεν με κατάλαβες ακόμα, Η γνωστή φωνή, αλλά τώρα δεν μπορώ να εστιάσω. Α, μπράβο. Ο Αργύρης είμαι. Έλα ρε Αργύρη, έλα, ναι ρε. Εντάξει, είναι μερικές φωνές έτσι λίγο ψιλομοιάζουν. Ο Αργύρης, έλα, πάμε Αργύρη. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Έτσι. Εγώ, Ζάχο, έχω να πω ότι όποιος παίχτης θέλει να κάτσει, κάθεται. Και όποιος θέλει να φύγει, να πάει στην Ευγή της Παναγίας. Καλά, αυτό ναι. Και να μας γράφει σε όλες τις ομάδες. Αν τα πήρε χοντρά, πάει στο καλό. Εγώ ούτε αντίδρασα, έκανα ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Επαγγελματικό είναι το ποδόσφαιρο. Το ψέμα είναι αυτό που πειράζει. Αργυρί, εμείς δεν είπαμε, να σου πω κάτι. Και εγώ, αν με έδινε ο Άρης 130, 200 μάλλον και ο Παθηναϊκός 300 και, στον Παθηναϊκό θα πήγαινα. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Μην λες ψέματα. Για όλους τους παίκτες. Μην λες ψέματα. Έτσι, έτσι. Μην λες ψέματα και μην πουλάς Αργιανιλίκη, Παοξιδηλίκη. Εγώ τώρα για την ομάδα μου που πω Αργιανιλίκη. Μην πουλάς, ρε φίλε, δεν θα σε κατηγορήσει κανένας που πας στον Παθηναϊκό. Γιατί παίρνει σχεδόν τα διπλάσια. Δεν θα σε κατηγορήσει κανένας. Γιατί να πεις ψέματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στη δικιά μου την ομάδα δεν ξέρω, ο κόσμος είναι σε μια νιρβάνα. Δεν είναι πολύ ασχολείται κιόλας. Δεν ξέρω τώρα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τον κάνανε. Βλέπω και ο κόσμος είναι σε slow motion. Ο Στέλιος. Αυτά με το Στέλιο. Ναι. Δεν βλέπω. Τον πρώτο το βλέπω πολύ ζωηρό να έρθει να πάρει αποφάσεις, να πει παιδιά τι γίνεται τώρα. Αλλά εμείς επειδή έχουμε ένα πρόεδρο μεγάλο, θα έχουμε αφήσει πάνω του, δεν έχουμε καμιά ανησυχία, δεν ξέρω τι να πω, μακάρι όλα να πάρει καλά.
Όσον αφορά. Περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν και να ξεκινήσουν όλα αυτά τα θέματα. Καλά, τώρα για τα διαρκείες που ανέφερες. Κανένας δεν ξέρει άμα από του χρόνου, από την νέα σεζόν που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, αν θα επιτρέπονται να είναι φίλαθλοι μέσα στα γήπεδα. Οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό. Το οποίο δεν μπορούν να σου απαντήσουν οι ομάδες. Όχι, νομίζω ένα λεπτό. Θα απαντήσω εγώ για λίγο. Στην αρχή της χρονιάς δεν θα υπάρχουν. Νομίζω μέχρι τέλος της χρονιάς είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει. Βέβαια, διαρκείας θα βγούνε. Τώρα, μειωμένες τιμές τέτοια θα βγάλουν όλες οι ομάδες. Αλλά μέχρι τέλος της χρονιάς, μέχρι πρωτοχρονιά, δεν υπάρχει κόσμος. Νομίζω είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Λες, νομίζω. Γιατί κατέθεσε μια πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο της Super League Gofi, η οποία έγινε κοινά αποδεκτή από όλους. Που έλεγε να δοκιμαστεί πιλωτικά η παρουσία κόσμου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι γιατροί το απέρριψαν όμως. Ήταν αυτό. Αν θυμάσαι, ήταν την εβδομάδα των ημιτελικών. Απερίφθη. Έτσι πως είναι ανοιχτή η χώρη και όταν είναι σε ένα λεωφορείο του Άρτε και 100 άτομα μέσα σε ένα λεωφορείο και που είναι κλειστός ο χώρος και δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει την μπάλα που είναι ανοιχτός ο χώρος. Καλά, σε αυτό το οποίο λες για τα λεωφορεία έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν με αυτά τα πράγματα. Ειδικά για τον ΟΑΣΤ και μάσκες να φοράς, ο ένας πάνω στον άλλον. Αγκαλιά, παιδιά θα πιάσουν σε λίγο. Έτσι, μας κοροϊδεύουν. Και τα σχολεία όταν ανοίξανε, άμα είχαμε αυτή την επιδίδη, θα γινόταν χάμος, θα κολούσε ένα τον άλλο. Έχει μεγάλο πρόβλημα αυτό, τι γίνεται. Και ήθελα κάτι, Ζάχο, επειδή πολύ και όλοι με λένε. Για να ρώτα τον Ζάχο, ρώτα τον Ζάχο. Πες να με ρωτήσεις, αν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Όχι. Τι γίνεται να μας απαντήσει, λέει, για το μπάσκετ, λέει, του Άρη. Για ποιο? Τι γίνεται, να πεις λίγα λόγια. Για το μπάσκετ του Άρη. Λέει, να σου πω κάτι. Μας πλακώσανε γραμμές. Εδώ το έχω, τουλάχιστον για μπάσκετ του Άρη. Από πέρσι έχει βγάλει, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κοκ, ο Γιώργος, έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου και τη χτενίζω να πω. Έχω πάρει και μια βούρτσα. Τι να πω, ρε φίλε. Τουλάχιστον για αυτά που έχουμε πει για μπάσκετ πριν καν γίνουν τα πράγματα και με τον κύριο Γκουλιέλμο, δεν νομίζω να υπάρχουν πάρα πολλοί να έχουν αναφερθεί σαν και εμένα. Αλλά εντάξει, το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, αν και τώρα διαβάζω ότι δίνονται, λέει, οι μετοχές, θα προχωρήσει η μεταβίβαση των μετοχών. Τι να σου πω, τα πράγματα δεν είναι βίωνα, να πω την αλήθεια, διότι πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Άρης να κανονίσει και τα 8 μπαν που έχει. Και το διάστημα είναι πολύ λίγο. Να, οπότε λέει τώρα το ρεπορτάζ, μέσα στη βδομάδα λέει θα συναντηθούν, ζήτησαν συνάντηση με την ΕΟΚ, τώρα πια ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου θεωρώ, για να δούνε πώς θα μπορούν, ας πούμε, γιατί ο χρονικός ορίζοντας είναι πολύ μικρός. Δεν προλαβαίνουν. Μία εβδομάδα, 10 μέρες πρέπει να διευθετηθούν αυτά, δεν γίνεται. Όταν είσαι 8 μπαν, έτσι. Και έχεις και να καταθέσεις και στην ΕΣΑ και το φάκελο. Ναι. Συνεχίστε έτσι και μην μασάζει τίποτα. Έχει πολύ λαό από πίσω που σε ακούει και δεν σας παίρνει τηλέφωνο γιατί είναι ντροπαλή να το ξέρει. Άμα είναι ντροπαλή, έχει πολύ κόσμο που σας ακούει. Και εμείς ντροπαλοί είμαστε, να ξέρεις, μην νομίζεις. Και εμείς ντροπαλοί είμαστε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πριν πάμε στο φιλό, το Μέτρο Ασίστ, διάβασα μια συνέντευξη του κυρίου Γαλιλαίος. Γουλιέλμος Γαλιλαίος. Ήταν στην προηγούμενη διοίκηση, νομίζω, ο κύριος Γαλιλαίος. Ο οποίος λέει το ωραίο, ναι, λέει ο κύριος Γουλιέλμος, ναι, έβαλε, λέει, 1 εκατομμύριο με 1,5. Πέσαμε από τα 2,5 στο 1 με 1,5. Όσο πάει, στην επόμενη, όποιος θα ξανααναφερθεί, θα πει έβαλε καμιά 500-600 χιλιάρικα, μέχρι να φτάσουμε στο πραγματικό ποσό που εγώ λέω. Σε κανένα εξάμεινο θα μαθευτεί κι αυτό. Εγώ, άμα ήθελες να ποντάρω 5 ευρώ, γιατί με του στοιχήματος, έτσι όλα μου λέει ο άλλος, πάλι για στοίχημα. Θα έβαζα ότι έχει βάλει από 200 μέχρι 500 χιλιάρικα. Εκεί το κόβω. Τα 2,5 εκατομμύρια. Έτσι λέω. Θα έβαζα 5 ευρώ σε αυτό, το πληρώνει 1,45, να ξέρεις. Δηλαδή, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλώς τα μωρά του Βορρά. Όπα. Συνταματάρχη, άργο οριστικό. Όχι μωρά, για ξάδερφε. 52 χρονών είμαστε. Τι μωρά, αδερφέ. 52 είμαστε. Γεια σας, τι μωρά είστε για μένα, ρε. Ναι. Γεια σου, ρε Στελάρα. Στελάρας. Γεια σου, ρε Παόκι μου, αγόρι μου, Λεβέντη μου. Τι κάνεις, ρε. Τι να μασάει. Δεν μασάω, τι να μασάει. Τι μυρκαστικό. Δεν θα πουλάνε πρόλογο στο λαό του ΠΑΟΚ, ρε Στέλιο. Δεν πουλάμε πρόλογο σε κανένα. Άλλο, λέει, άλλο. Λοιπόν, μη πήρε τον Καρδάρης από την Αγγλία τηλέφωνο. Τι είπε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει αθωωωθεί. Αθώθηκε. Από πού πήρε, από το. Από την Αγγλία είπες.
Έχω τον Καρδάση, μου είναι ψυχίατρος, έχει τα δικά του κονέρε. Με πήρε σήμερα τηλέφωνο. Έχει με στο κάτω. Και μου Καρδάση, τέλος τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Καθώθηκε. Για τον Άρη και σου είπε. Γιατί το έλα λαμέι μετά. Ωραία, ο ΠΑΟΚ καθώθηκε. Για το Άρη με τον Ήμπε και με τον τέτοιο, τι σου είπε. Μια που έχει τα μέσα στο Καζιά, ρωτά αύριο να βγει να, να μα πει. Αύριο μάλλον. Αύριο τον πάρω τηλέφωνο, αύριο, να μιλήσω. Αύριο είναι τα μπάτ, την Πέμπτη θα μα πει. Αύριο είναι τα μπάτ. Λοιπόν, σήμερα στεναχωρήθηκα για αυτό το παίκτη του Άρη. Ναι, το Βέλεθ. Γιατί σε αναχωρίζεις, 300 χιλιάρικα θα πάρει. Γιατί, τώρα τα θυμήθηκε. Τώρα τα, τι να κάνουμε. Πήγε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Τώρα τα έκανε, τώρα του ήρθε. Ρε Ζάχο, ναι. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Όχι, ντροπή που είσαι στον Παναθηναϊκό δεν είναι ντροπή, είναι που είπε ψέματα. Είπε κάποια πράγματα που αποδεικνύονται ότι ήταν ψέματα. Ναι. Εντάξει, τώρα... Ο καθένας... Λοιπόν, τι έγινε, ρε, πότε θα βρει στο Άργο να σε πατέρα να ησυχάσω. Τώρα είδε, να είπα. Δεν θέλει, ε. Βρε, θα έρθουμε, είπαμε, ναι. Αλλά σου είπα τώρα κάτσε το άλλο. Δεν ακούσε. Πώ σε λέμε, έκατσε με του γονεί μα το θέμα. Εντάξει. Κάτι λίγο με το Στέλιο να μιλήσω. Να του ναι, εδώ, σα ακούω. Έλα, σε Λάρα. Πείτε μου. Είμαστε σαν αγόρι μου, πάω και είμαστε, ρε. Πάω και να είσαι και μη φοβάσαι, τα λένε αυτά. Να του. Θα τα λέει σχήμα και τσουβαλάτα ρε, για τον ΠΑΟΚ. Τα λέει, τι να κάνει το παιδί άλλο. Έχει ένα τσουβάλι μαζί του και τα λέει τσουβαλάτα. Σας αγαπώ πολύ, τρελοκομεία. Να σε καλά, να σε καλά. Έχω βγει και 4 τσίπουρα τώρα, γι' αυτό είμαι έτσι λίγο περίεργο σήμερα. Μέχρι και τα τσίπουρα 4. Τι να κάνουμε, το τσίπουρο τα αγαπάμε. Ρε. Ένα τσίπουρο και ΠΑΟΚ, πάνε μαζί ρε παιδιά. 4 έπιασε, όχι 3 ή 5, 4 έτσι. 4. 4, ένα και κάθε γκολ στο Χαριλάου. Να σε καλά. Θέλω να πιω μια μπύρα για να δροσιστώ. Φιλάκια, έγινε. Να σε καλά, Πασχάλη. 23-10-287 και 3 οχτάρια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οχτάρια. Μας έδωσε εδώ την assist για τον μπάσκετ ο Αργύρης. Οι συνεχές επαφές για τα μπάνκ και μετοχές. Και μετά εσύ θα μας πεις για το ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ για αύριο και για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι λέει εδώ το All About Addis όσον αφορά το μπάσκετ, το θέμα που έχει προκύψει με τη FIBA, ξέρεις τι είπε η FIBA, έτσι, δεν το είπε ακόμη. Όχι, δεν κάνουμε τα στραβά μάτια στα ναι, φτάνει, στα ας πούμε, ναι. Φτάνει να, για τον κόσμο που δεν είναι τόσο πολύ στο ίντερνετ ή δεν είναι τόσο πολύ γενικότερα με την τεχνολογία, να πούμε ότι έχει έρθει ένα φιρμάνι, ότι ακόμη όχι σαν ομολογία, ότι από εδώ και πέρα αν έχεις μπαν δεν μπορείς να κάνεις καμία μεταγραφή, ούτε καν αυτό που γίνονταν μέχρι τώρα, δηλαδή όποιος Αμερικάνος ή Έλληνας υπήρχε, έπαιρνε στο ελληνικό πρωτάθλημα, έπαιρνε στο letter of clearance κατευθείαν και δεν είχες πρόβλημα. Τελείωσαν και αυτά. Δεν κάνεις καμία μεταγραφή. Άρα ο Άρης που έχει 8 μπαν πρέπει να τα διευθετήσει. Και τι λέει εδώ το ρεπορτάζ του All About Άρης. Ήδη έγιναν συζητήσεις, λέει, με την ΕΟΚ, εγώ λέω του Βασιλακόπουλου, και μέσα στις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και άλλη κρίσιμη επαφή. Στη συνέχεια και οι δρόμοι θα απαντήσουν επίσημα στην Ομοσπονδία γιατί προτίθεται να κάνουν. Είναι εύλογο ότι και ήδη επιθυμεί την άρση των μπαν και θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ζητάει ο Άρης είναι χρόνος, αυτό που είπα προηγουμένως, ώστε να διευθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Είναι αδύνατο να λυθούν 8 μπαν σε διάστημα 15-20 ημερών και μάλιστα απέναντι σε πιστωτές που δεν θα είναι διαλλακτικοί λόγω της πολλαπλής ασυνέπειας που συνάντησαν από προηγούμενες διοικήσεις. Αυτό και εγώ δεν θα ήμουν από την αλήθεια. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Την ίδια ώρα πάντες περιμένουν το τέλος της υπόθεσης με μεταβίβαση των μετοχών από το Δημήτρη Γουλιέλ μου. Που βλέπουμε, ρε. Όπως έχουμε σημειώσει, ο διοκτήτης ΚΑΕ έχει αποδεχτεί τη μεταβίβαση των 18 μεσαιγιούχων που ορίζει ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης και το θέμα βρίσκεται στη φάση σύνταξη των συμφωνητικών για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Επαναλαμβάνω για να πάμε και στο φύλλο, γιατί με ακούσατε έτσι να μη δύο. Δεν ήταν. Είναι ακριβώς το ίδιο που είπα και για το Βέλεθ. Ο άνθρωπος και 10 ευρώ να έχει βάλει, έτσι. Εγώ δεν υποτιμώ την αξία του χρήματος καθόλου, ιδιαίτερα σε μια ομάδα που χρωστάει, έτσι. Και 10 ευρώ να έχει βάλει, μπράβο του. Δεν μπορείς να λες όμως ότι έβαλα 2,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει λογική, ας πούμε, έτσι. Και να λες ότι δίνω τις μετοχές. Έτσι. Δεν υπάρχει λογική. Δεν μπορούμε το ψέμα. Δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχουμε φλωμώσει το ψέμα. Μπάλα, μπάσκετ, handball, βόλεϊ, σκάκι. Είναι ένα ψέμα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται άλλο. Πέστε την αλήθεια στον κόσμο. Στο κάτω-κάτω ρεγουλιάρμο δεν τα έκανες εσύ τα χρέη. Τα επομίστηκες, πες την αλήθεια στον κόσμο. Εντάξει. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε, εγώ πάω και ναι. Το όνομά σου αν θέλεις. Το όνομά σου αν θέλεις. Ορίστε. Το όνομά σου αν θέλεις. Θανάση. Σε ακούμε, Θανάση. Είμαι πάω και είμαι από την Αριδαία.
ήθελα να πω, παιδιά, τώρα, φέτος ο ΠΑΟΚ, τον κυνήγησε πάρα πολύ αυτή η ομάδα, η Βρώμικη Ολυμπιακός. Ναι. Δε, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει τίποτα. Αυτοί δεν πρέπει να παίζουν όχι στο αριστεχνικό ποδόσφαιρο, πουθενά αυτή η ομάδα, αυτό το σωματείο που λέγεται Ολυμπιακός. Ναι. Έχει κάνει τόσα πράγματα άσχημα, χρόνια ολόκληρα. Ολόκληρα χρόνια έχει καταστρέψει όλες τις ομάδες, κάνει ό,τι γουστάρει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον κυνηγήσει ο κύριος Σαββίδης, να τον κυνηγήσει με ό,τι τρόπο μπορεί μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι που λέμε. Να τον κυνηγήσει. Αυτή την ομάδα τη μισώ πάρα πολύ αυτό το σωματείο. Το μισώ εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κακό σε καμία ομάδα. Αυτή η ομάδα ο Ολυμπιακός κάνει κακό σε όλες τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει, βλέπεις, καθαρά θέλουμε να παίζουμε. 50-50 παντού και στη Τούμπα μας και εκτός έδρας και παντού. Εγώ θέλω το ΠΑΟΚ. Ναι, όχι, εντάξει, ολοκλήρωσα για να σου πω αυτό που μια εγώ ρώτησα. Θέλω να κάνει μεταγραφές καλές ο Σαββίδης, ο κύριος Σαββίδης, να κάνει καλές μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, να φέρει καλούς παίκτες, να προσέχουν τις μεταγραφές που κάνουν, να μην τους φέρνουν παίκτες τραυματίες και σε μεγάλη ηλικία. Αυτά είναι τζάμπα χρήματα. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν τις κάνει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, θα είναι επιτυχημένες. Άμα τις κάνουν άλλοι, γιατί τις κάνουν άλλοι τις μεταγραφές. Τις κάνει ο Γιώργος ο Σαββίδης. Γιώργακη, Σαββίδη, σ' αγαπάω. Μόνος είναι κάτι είπες. Στην άκρη. Ναι, το είπα, ναι. Κάτι στην άκρη εκεί και μην κουνιέσαι. Πλήρωνε και μην μιλάς. Να κάνουμε τα γραφές αυτοί που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Για να πάει η ομάδα πάντα να είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι πρωταθλητής για μια δεκαετία συνεχόμενη. Πήραμε ένα ντάμπ πέρυσι και φέτος την ομάδα την καταρρεύσανε. Είναι παράδεικτη αυτό που γίνεται. Αυτά άτομα που δουλεύουν στην ΠΑΟΚ. Τους πληρώνει ο κύριος Σαββίδης τζάμπα νομίζω πολλού, αρκετούς. Τώρα είναι σε σκληρός και ισοποδητικός. Δεν φταίνε όλοι. Είναι σκληρός. Δεν φταίνε όλοι για αυτό το οποίο όχι έγινε. Όχι, είπα όχι όλοι, όχι όλοι. Λέω, παίρνουν χρήματα και δεν προσφέρουν τίποτα, μόνο κακό κάνουν στην ομάδα. Και να βγάλουν αυτό το Ρουφιάνο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που είπε στο Μαρινάκι, στο κανάλι αυτό το ΟΑΝ για την πολυδιοκτησία και τέτοιες κατσαρές. Εγώ σας ρωτάω ρε παιδιά. Τόσο απλά πράγματα. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ τη Ξάνθη, ρωτάω εγώ, για να πάρει πρωτάθλημα. Πάντως, Θανάση, δύο πράγματα. Μια που είπες για Ρουφιάνο και τέτοιο, ας πούμε, ότι κάποιος έδωσε κάποια στοιχεία. Για να δώσει κάποιος κάποια στοιχεία, άρα σημαίνει ότι υπήρχε κάτι μη νόμιμο. Αν έδωσε στοιχεία που ήταν νόμιμα, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι νόμιμο, γιατί θα δεις ότι ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί. Δεν υπάρχει καμία προδιοκτησία. Όχι. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχει, δεν υπάρχει. Μου είπες ότι υπήρχε, άφησες να νοηθεί, ότι κάποιος Ρουφιάνος και. Είναι κάποιος μέσα κάποιος... στην ΠΑΕ, από ναι. Παλιά είναι αυτός ο τύπος. Ναι, τέλος. Εγώ απορώ και ο Σαββίδης γιατί δεν το καθαρίζει. Να τους διώξει τους ανθρώπους. Κάνουν κακό στην ομάδα αυτοί οι άνθρωποι στον ΠΑΟΚ. Ενώ πληρώνουν από τον ΠΑΟΚ και κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ, ο άκακος που είπες, πώς το εννοούσες, δηλαδή δεν έχει κάνει κακό σε άλλη ομάδα. Πώς το εννοούσε αυτό, διαιτητικά, ας πούμε, εννοείς. Δηλαδή, πώς... Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή ότι αυτό είναι κάποιος μέσα από την ΠΑΕ, ο οποίος λέει ρε παιδί μου τα μυστικά της ΠΑΕ. Ωραία. Okay, ρε, Θανάση. Αυτό θέλω. Okay. Αυτό θέλω να πω. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πρωταθλητής με τον κύριο Σαββίδη 10 χρόνια συνεχόμενα. 10 ολόκληρα χρόνια. Αυτοί το πήραν το πρωτάθλημα φέτος, μας κυνηγήσαν τόσο πολύ, οι παίκτες χάσανε την ψυχολογία τους, η ομάδα ταράχτηκε και όλα μέλη γάλα. Αν ο ΠΑΟΚ μεθαύριο δικαιωθεί, παιδιά σας ρωτάω εγώ, ναι. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το σωματείο που λέγεται Ολυμπιακός. Αν δικαιωθεί και αθωωθεί ο ΠΑΟΚ, πρέπει να κάνει αυτό που είπαμε την πρώτη μέρα, να τους ταράξει τις αγωγές και να τους πάρει τα σόβρακα. Προφανώς, άμα δικαιωθεί θα το κάνει. Αν δικαιωθεί θα το κάνει. Αν δεν δικαιωθεί, Θανάση, και βρεθεί ένοχος, τι πρέπει να γίνει. Αν δεν δικαιωθεί και έχει πολυδιοκτησία ο κ. Σαββίδης, λοιπόν, να ξέρει για άλλη φορά να μην ασχολείται με μικρές ομαδούλες όπως είναι η Ξάνθη. Ο Ξάνθη ήταν μια ζωή ομάδα του Ολυμπιακού, πάντα κυνηγούσε τον ΠΑΟΚ. Πάντα ωραία. Κυνηγούσε τον Άρη την ομάδα σου, φίλε. Ναι. Πάντα κυνηγούσε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και Ξάνθη. Συνόταν μια αυτό ζωή στην Αθήνα. Στο τελευταίο δεν έχεις άδικο. Οκ, Θανάση, να είσαι καλά. Έτσι, λοιπόν. Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να είναι πρώτος. Ναι. Γεια σας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βέβαια, περίμενα να πεις ότι αν βρεθεί ένοχος πρέπει να πέσει, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα, έτσι. Και εγώ, ας πούμε, δύσκολα θα με έβγαινε από το στόμα, αλλά αυτό είναι τέτοιο. Όπως λέμε το ένα, πρέπει να λέμε και από το άλλο. Να πούμε ότι είχε τεράστια ευκαιρία. Τι ευκαιρία ήταν αυτή, δεν χάνεται η Crystal Palace να ισοφαρίσει 3-3 την Chelsea είναι στα χασομέρια. Πάμε όμως να ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Δεν χάνεται αυτό, και όμως το χάσε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νάτος. Γεια σου Στέλιο. Γιάννης Αντρόμητος. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Στέλιο, γεια σου Ζάχο. Εσύ, Γερμανία είσαι. Φιλήσατε από την νομική...
Ελβετία. Ελβετία, γιατί βλέπω. Να κάνε και ένα ρεπορτάζ για το Κάση, μια καλά σε λέει, σε έχουμε εκεί πέρα. Τι σε ποια πόλη? Λοιπόν, το ρεπορτάζ έξω τη Βέρνη. Το ρεπορτάζ πάντως λέει εδώ πέρα ότι θα μας στείλουν πίσω την. Είναι ναι, αναρμόδιο. Ασχολείται δηλαδή, για πες μας, ξέρω οι εφημερίδες, τα αθλητικά site εκεί ασχολούνται. Όχι, μα... όχι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Ούτε καν. Δεν υπάρχουν αθλητικές εφημερίδες και τέτοια. Κάτσε ρε φίλε. Ότι εκδικάζονται εδώ οι υποθέσεις δεν σημαίνει ότι είναι καρμοδιότητα των Ελβετών. Να σου πω κάτι. Δεν δικάζουν και Ελβετοί ουσιαστικά στο ΚΑΣ τώρα. Ένας είναι Γερμανός, δεν είναι. Είναι ένας μισός Γάλλος, μισός Ελβετός. Είναι τέλος πάντων, είναι ένα δικαστήριο το οποίο πολλές υποθέσεις τις στέλνει πίσω. Συγγνώμη, αυτό. Κρίνεται αναρμόδιο. Ένα λεπτό, Γιάννη, ένα λεπτό. Γιατί το έχουμε σχολιάσει εδώ και με τον Τάσο. Τι θα πει αναρμόδιο. Συγγνώμη, πάνε. Ένα λεπτό. Πάνε δύο ομάδες σε αυτό που υποτίθεται ότι είναι το υπερδικαστήριο και πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι. Αλλάζει νόμους. Ναι, υπάρχουν, να σου πω, για να μην το προχωρήσεις αδίκως. Αν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να μπορέσουν να διαλευκάνουν την υπόθεση, δεν μπορούν να την εκδικάσουν. Ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ λέει, εγώ τώρα παίρνουμε και τις δύο γωνίες του ρίγκ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ λέει... Για μπάλα πήρα να πω, αλλά εντάξει, ναι ρε παιδί, μα... Θα πεις για μπάλα, εντάξει. Έχουμε χρόνο. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι δεν δικάστηκα. Άρα. Το δεν δικάστηκα θα πει ότι δεν προσκόμισα εγώ τα στοιχεία μου και οι άλλοι τα στοιχεία τους για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Εδώ εκεί δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι πήγαν και δύο τα στοιχεία τους. Τι αναρμόδιο να δηλώσει, για ποιο λόγο. Στις δηλώσεις που μου έκανε ο κύριος. Στις δηλώσεις που μου είχε κάνει ο κύριος Σημεφορίδης πριν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, μου είχε πει πως το ΚΑΣ μπορεί να δηλώσει αναρμόδιο σε περίπτωση που μπορεί να διαπιστώσει πως ουσιαστικά η συγκεκριμένη υπόθεση δεν δικάστηκε έτσι όπως έπρεπε και το στέλνει πίσω για να δικαστεί. Δηλαδή αυτό που έγινε, έχει αυτό το δικαίωμα να το κάνει. Mm-hmm. Γιατί τα δύο δικαστήρια, λοιπόν, τα λόγια μου. Τα δύο δικαστήρια, τα οποία στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό είπαν ότι η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι δεσμευτική. Ωραία. Οπότε δεν δίκασαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και έρχεται, δηλαδή στέλνει σε αυτό το δικαστήριο που εκδίκασε να ξαναδικάσει. Ναι, και βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν θα ξαναπάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Όχι, δεν μπορεί να βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί, δεν μπορεί να βγάλει. Γιατί ουσιαστικά. Θα πει στην ουσία τώρα. Η Εφέσον γύρισε και είπε ότι εγώ δεσμεύομαι από την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το ΚΑΣ θα ζητήσει να δικάσουν. Να βγάλουν αυτή δικιά του απόφαση. Ωραία. Δεν καταλάβατε γιατί ότι είπα, δεν θα το προχωρήσω. Πάμε στα αθλητικά. Πάμε. Εμείς εχθές είμαστε. Το σχολιάσουμε μετά. Στέλιο, εχθές ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το Ατρόμητος, αν και εσύ Ζάχο νομίζω ότι είπες ότι θα έρθει διπλό, ήσουν σίγουρος. Ατρόμητος, ποιο? Πανατολικός θα πέρα. Ατρόμητος Πανατολικός. Α, όχι, έτσι κολληματιπιά έκανα. Δεν... Α. Στο άλλο το 3-0 που κερδίσατε, τη Λάρισα. Το είχα 3-1 ακριβές σκορ. Ακριβές σκορ το είχα κιόλας. 3-1. Λοιπόν, Στέλιο, άκου να δεις, άμα κερδίζαμε χθες τον Πανετολικό, θα το κάναμε για τα φιλαράκια μας Σπανιόνιους, το παλιό ΠΟΚ και τέτοια θα λέγανε. Άμα χάναμε από τον Πανετολικό... Εντός εισαγωγικών φιλαράκια, τον Σπανιόνιους. Θα είμαστε ομάδα του Προέδρου που έχει και την Ξάνθη, έχει και τον έναν, έχει και τον άλλον, έχει και εμάς. Επειδή θα σώζαμε τον Πανετολικό, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή και ήρθε η ισοπαλία το παιχνίδι, έχασε και βίλεσε ένα απίστευτο. Καλύτερα να είσαι στον Πανετολικό. Καλύτερα. Πάντως δεν ξέρω αν είδατε Ευρώπη λίγο. Είδα τον Γκουαρδιόλα με τον Κλοπ. Ναι, τι έκανε. Στο 4-0. Οι δύο ανηματέρ, τι είπανε. Παιδιά, εξαιρετικό το ματάκι. Δηλαδή πάρα πολύ ενέργεια. Πολλά τρεξίματα οι παίχτες. Νόμιζα το μάτς, λες, το μάτς δεν το είδα καθόλου. Νόμιζα για δηλώσεις θα έλεγες. Δεν το είδα καθόλου. Όχι, για δηλώσεις. Κοίτα να σου πω, ο Γκουαρδιόλα έχει μια τακτική σύγχρονου ποδοσφαίρου με την πιο απλή λογική του κόσμου. Η οποία είναι... Όταν τον ρωτήσανε γιατί το κάνεις αυτό με το τάκα-τάκα που λέτε εσείς, ναι. Το ότι αλλάζεις πολλές πάσες και τέτοιο, λέγει την πολύ πιο απλή απάντηση που υπάρχει, γιατί όταν έχουμε την μπάλα δεν κινδυνεύουμε. Ναι. Δηλαδή η πιο απλή απάντηση του κόσμου είναι η λύση... του προβλήματος, αλλά εντάξει, πρέπει να έχεις πολύ γρήγορη γυμνασμένη ομάδα για να τα κάνεις αυτά που κάνει η ομάδα στον Γκουαρδιόλα, γιατί τα έχει κάνει στην Μπαρτελόνα, έκανε και στην Μπάγερν. Από τους τίτλους που είσαστε παθιασμένοι και εσείς ακούω τίτλους, mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι και φίλαθλοι και προέδροι και τέτοιοι που τους αρέσει να βλέπουν καλό ποδόσφαιρο.
Και αν έρθει ο τίτλος, καλώς ήρθε, αν δεν έρθει. Αυτός είναι φίλος επόμενη χρονιά. Αυτός είναι φίλαθλος του αθλήματος. Όταν είσαι, όταν υποστηρίζεις μια ομάδα, φυσικά, κατά βάθος, όσο και να λες, θέλεις να βλέπεις την ομάδα με να κατακτά τίτλους. Γιάννη, ξέρεις καμιά ομάδα στον πλανήτη που να παίζει συνέχεια? Γιατί λες θέλει να βλέπει ο φιλάθλος και έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό που λες, σαν σκέψη. Θέλει να βλέπει καλό ποδόσφαιρο και είναι έτσι. Ξέρεις καμιά ομάδα που να παίζει καλό ποδόσφαιρο, βγάλει την Ελλάδα απ' έξω. Να παίζει, ξέρω εγώ, 5, 6, 10 χρόνια καλό ποδόσφαιρο και να μην παίρνει τίτλο. Όχι, θα πάρει τίτλο σίγουρα σε τέτοιο. Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι σίγουρο. Όχι, όχι, όχι. Στην Ελλάδα δεν είναι. Δηλαδή, άμα παίξει, αν παίζει ο Άρης 10 χρόνια καλό ποδόσφαιρο, είσαι σίγουρο ότι θα πάρει τίτλο? Εντάξει, πιθανολογώ ότι φτάσατε και στον τελικό. Φέτος παραλίγο να ξαναφτάσετε στον τελικό. Νομίζω θα έρθει η ώρα και του τίτλου. Δηλαδή, καλά, εντάξει. Η ώρα, μέχρι να έρθει η ώρα του τίτλου, θα έχει έρθει η ώρα δικιά μας όμως. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Σόπα. Τι σόπα, ρε φίλε, τι σόπα. Τα κύπελα τόσο πολύ, ας πούμε. Πάντως διαφωνώ και με τους δυο σας για την Ευρώπη. Γιατί νομίζω, είμαι και εγώ της άποψης που πολλών προπονητών που λένε ότι το πρωτάθλημα είναι η δουλειά μας, αλλά η Ευρώπη είναι η διασκέδασή μας. Δηλαδή νομίζω ότι οι ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα μαζεύουν και εμπειρίες και βαθμούς για τη χώρα φυσικά και έχουμε δει ότι έχουν κάνει και καλές εμφανίσεις. Είναι η βιτρίνα της ομάδας ουσιαστικά η Ευρώπη. Νομίζω ότι από εκεί μπορείς να πουλήσεις και κανένα πιτσιρικά, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα μέσω της Ευρώπης και νομίζω ότι ο αγνός φίλαθλος, γιατί ως τέτοιος μιλάω εγώ του ποδοσφαίρου, νομίζω ότι πολύ θα ήθελα να βλέπω τις ομάδες, ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη να Γιάννη, παίξανε και παίζουν και, το ότι θέλουμε, και έχω δει και πολλά παιχνίδια. Προτεραιότητα, αναδείξαμε προτεραιότητα, δεν είπαμε δεν θέλουμε να παίζουμε Ευρώπη. Ναι, απλώς λέγω διαφωνώ με αυτή την αιμονή των κυπέλων και των πρωταθλημάτων, εντάξει, θα μου πεις. Ο πεινασμένος όμως. Καλά, άμα πάρω κι εγώ 2-3 κύπελα, ξέρω εγώ κάνα πρωτάθλημα, θα σου πω κι εγώ Ευρώπη θέλω να παίξω, Champions League θα θέλω να παίξω. Λογικό είναι. Μετά θα σου φύγει, λες, θα σου Λογικό είναι, εντάξει. Δηλαδή τώρα εγώ να σου πω κάτι για μπάσκετ που έχει ο Άρης να δει 20 χρόνια τίτλο, έτσι 15 χρόνια. Εγώ βέβαια έχω ζήσει όλα τα πρωταθλήματα του Άρη, όλα τα τέτοια. Θέλω να πάρει το πρωτάθλημα και στον μπάσκετ του Άρης, δεν με κάνει πολύ τέτοιο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ θέλω την αυτό που δεν έχω δει. Από τον μπάσκετ, ναι, φυσικά θέλω να δω, αν που δεν θα το δω, βέβαια την Ευρωλίγκα. Το πρωτάθλημα θέλω να το πάρω, αλλά δεν μου λέει και τίποτα εμένα. Έχω πάρει 10. Τα έχω ζήσει τα 10. Τα 9. Το ένα δεν το έχω ζήσει, να μην λέμε. Ήταν πολύ παλιό. Λοιπόν, άρα όπως καταλαβαίνεις, όταν έρχονται κάποιοι τίτλοι, μετά πας στη μεγαλύτερη βάση. Εμείς δεν λέμε δεν θέλουμε Ευρώπη. Σου λέμε τώρα που έχει ο Άρης να πάρει 50 χρόνια, μισό αιώνα για να πάρει τίτλο, έτσι. Ναι, σε καταλαβαίνω. Απλώς μιλάμε από άλλη πλευρά. Αυτό δεν. Ναι, καλά. Εγώ σου είπα ότι τα παιχνίδια δηλαδή που είδα ας πούμε και το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ ωραίο. Ωραίο παιχνίδι, ναι. Ωραίο παιχνίδι. Παίχτηκε μπαλίτσα, δηλαδή. Πώς να σου πω, εγώ που είμαι φιλάθλος και βλέπω παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι, κατάλαβε, που ο ουδέτερος θέλει να το δει. Δηλαδή είδε μπαλίτσα. Ναι, μα σου είπα και γιατί το Grand Guignol, στο τέλος που έγινε το Grand Guignol με στο Χαριλάου, στο Βικελίδης. Ναι. Ειλικρινά για τους ποδοσφαιρόφιλους, δηλαδή. Είδαμε στα τελευταία λεπτά να γίνονται όλα αυτά. Για τους ποδοσφαιρόφιλους, καλό ήταν για μένα. Εμείς που λιποθυμήσαμε εδώ δεν ήταν καλό όμως, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, για εσάς ποδοσφαιρόφιλους. Ναι. Ναι, εντάξει, σου είπα, αυτό το κακό έχετε εσείς οι οπαδοί. Ναι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, μας πήγε η πίεση 130, πήγε, έσπασε το κοντέρ. Αρρωσταίνεται για ένα άθλημα, ρε παιδιά, που εντάξει. Τι να κάνουμε. Μια φορά πηγαίνει γκολ, τάχασα το άθλημα. Αν μπορούσαμε, Γιάννη, να το αλλάξω, αν μπορούσα να το αλλάξω, θα το άλλαζα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να το αλλάξω τώρα. Ο κορμός, ο βλαστός έχει μεγαλώσει. Δεν γίνεται, δυστυχώς. Πρέπει να δείτε το ποδόσφαιρο σαν ένα άθλημα το οποίο. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος καταρχήν. Είναι δεδομένο. Καλά, ναι, αυτό είναι εντάξει. Κερδίζει πολλές φορές ο πιο τυχερός. Στις λεπτομέρειες κρίνεται όπως κρίθηκε σε μια φάση, ας πούμε, αυτή η πρόκριση. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που είναι συναρπαστικό. Το βλέπουμε όλοι δηλαδή. Γεγονός. Όταν παίρνει γκολ, ειδικά στα τελευταία δευτερόλεπτα, νομίζω θυμίζει μπάσκετ που αλλάζει ένα αποτέλεσμα. Έτσι. Ιδιαίτερα αυτό το μάτς ήταν. Από την κόλαση στο. Και εσύ δηλαδή, αν ήσουν Αριανός, το ίδιο πράγμα θα έλεγες, έτσι. Εντάξει. Είναι διαφορετικό να είσαι ουδέτερος και να το βλέπεις. Και είναι διαφορετικό να. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου ότι δεν είμαι οπαδός. Έτσι. Το έχω ξαναπεί. Είναι, δεν το λέω πρώτη φορά. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα. Εντάξει, εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε. Είμαστε και φιλάθλοι, πρώτη θα είμαστε οπαδοί.
Έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι και εσείς γουστάρετε να βλέπετε και καλό ποδόσφαιρο. Πώς δεν γουστάρουμε. Ότι... Πώς δεν γουστάρουμε, προς Θεού. Δηλαδή και ο Άρης, η ομάδα που είχε και στην Ευρώπη με την Ατλέτικο και. Είχε. Πολύ, πολύ καλή ομάδα. Είχε, και είχε. Ομάδα ήταν... Είχε και φέτος είχε κάποια καλά παιχνίδια. Ο Άρης αρκετά καλά, έτσι. Και κάποια όχι τόσο. Λοιπόν. Ναι, όχι. Φέτος ο Άρης ήταν συμπαθητικός. Εγώ δηλαδή, ειλικρινά, αν ήμουν Ελλάδα, ξέρω εγώ, ίσως να παρακολουθούσα. Αν έμενα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή, μάλλον θα πήγαινε να βλέπω Άρη. Γιατί σου έχω πει και στην Αθήνα, εγώ διάλεγα ποιες ομάδες παίζανε μπαλίτσα και πήγαινα και έβλεπα. Είναι. Όταν θα έρθεις, και υγεία να έχουμε, όταν θα έρθεις και σε μάτς Άρης ΑΕΚ και θα τους ξεγγίσουμε το όνειρο τους αγαπητούς φιλαδελφιώτες όταν θα έχει κόσμο την πρώτη φορά. Έλα πάνω, να είσαι καλά. Τσάω, τσάω. Okay, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Γιάννη. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, να δώσω αποτελέσματα και πάμε στο διάλειμμα. Τελικά έχουμε Crystal Palace, Chelsea 2-3. Ρε τι τύχη έχει αυτός ο Λάμπαρτ. Προχθές μας κατέστρεψε. Watford Norwich 2-1. Το γύρισε η Λέτσε, τη δεύτερη Λάτσιο. 2-1 προηγείται στο 71ο λεπτό. 1-0 οι Μιράντες. Η Ραξίνη Σαντατέρ Κουλουρέας. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δώσει εσύ ρεπορτάζ για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. 9 άρχισε. Yeah. Δηλαδή τελειώνει ο Άρης. Με το που τελειώνει ο Άρης γίνομαι Μπεν Τζόνσον από εδώ. Θα εξαφανιστώ. Road runner και θα αναλάβει ο Νίκος Ομοσχοβίτης για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης ξεκινάει 7 και 4. Αύριο στις 7 η ώρα θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-3-8 θα είναι και πάλι δικό σας, αφού δώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ ο Στέλιος. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Έρε, κάτι χώροι είχαν πέρσι, είχαν πέσει στα πάρτι με αυτά τα τραγούδια. Πάρτι. Do you know party? Κάνατε πάρτι, δεν σε σπίτι. Διαφορετικά. Το μπούλο οι γονείς και πάρτι. Μουσικούλα, ποτάκια και καλά. Στο σχολείο, όχι. Στο σχολείο, έτσι, σπίτι, σπίτι. Όχι, άλλο λέω. Όταν πηγαίναμε σχολείο, τέτοια πάρτι δεν κάναμε. Ναι. Τέτοια πάρτι κάναμε συνήθως όταν περάσαμε στην, όταν τελειώσαμε το σχολείο και είχε κάποιος σπίτι μόνος του και ήταν τέτοια φάση. Ναι, ναι, δεν προλάβει. Σάστε. Δεν προλάβα. Μανολέι. Μαντολέι, όχι Μανολέι. Μανολέι το λέγαμε. Μαντολέι. Λαφλαβούρ. Δεν θυμάμαι, τα διαβάζω. Εντάξει, δεν τα θυμάμαι κιόλα. Εντάξει, με τζουμπόξ. Όχι, το έχει όμως. Το έχω. Έχω τα ακούσματα, είπαμε. Λοιπόν, 23-10-287-3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα, τηλεφωνήματα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι στις 9 η ώρα. Θα πω και εγώ για το Άρης Ολυμπιακός. Δεν θα πω Άρης Ολυμπιακός, θα πάμε. Ναι, ουσιαστικά για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το αξιοσημείωτο είναι πως στην αποστολή του δικεφάλου του Βορρά είναι και συμμετέχει κανονικά ο Αντελίνο Βιερίνη, ο οποίος και χθες και σήμερα συμμετείχε στο πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας. Εκτός αποστολής παραμένει ο Δημήτρης Πέλκας που δεν θα τον έχει στην διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα, που η ομάδα των Ασπρόμαυρων ουσιαστικά θέλει τη νίκη προκειμένου να διεκδικήσει την δεύτερη θέση στην βαθμολογία της Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και να ουσιαστικά να παρουσιάσει και μια καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε δει στα τελευταία δύο παιχνίδια, τα οποία είναι μια εικόνα η οποία προβληματίζει και ουσιαστικά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στον Αμπέλ Φερέρα και το μέλλον του στην Τούμπα. Αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Για δες. Ρώτησε τα μάτια μου τι έχουν και φωνάνε. Εντάξει. Είπαμε προγνωστικό. Σου λένε. Πες ακριβές σκορ, ας πούμε. Γιατί με το ακριβές σκορ δίνεις και σημείο, έτσι. Ακριβές σκορ. Τώρα δεν ξέρεις και τον Παναθηναϊκό βασικά πώς θα παρουσιάσεις τώρα αυτή η πιτσιρικαρία και αυτοί που έχουν τέλος πάντων. Μπουζούκιδες, μπαγλαμάδες. 1-1. 1-1. Δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει και το ειστήριο το βράδυ ο Αμπέλ. Δύσκολα. Αφού είπε, πού το άκουα, στον Γιώργο το Ζαγόρο. Άκουσα ότι είπε ο Ιώσα Σαββίδης και αυτός ο καινούριος ο Γερμαναράς που φέρνεται ότι υπάρχει, ότι υπάρχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Αμπέλ Φερέιρα και θα μείνει και του χρόνου. Εκτός αν τρώει. Έχω παρατηρήσει. Ξέρω ότι θα πει: όταν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις, του παίρνει τον μπούλο κατευθείαν ο τέτοιος. Ειδικά για την οικογένεια Σαββίδη. Όλοι το κάνουν αυτό. Και όλοι οι πρόεδροι, όταν λες στηρίζουμε έναν προπονητή, σημαίνει ότι μετράει ανάποδα. Ναι. Αλλά... εγώ σου λέω: εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Στο έχω ξαναπεί. Είμαι από τους λίγους που. Okay,
το λέω ότι έχει θέματα στη διαχείριση του ρόστερ και τα λοιπά, κάνει λάθη. Τα αναγνωρίζω αυτά. Από εκεί πέρα όμως αναγνωρίζω και το γεγονός ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει διαλέξει αυτούς τους παίκτες και όταν ήθελε μεταγραφές δεν το έκανε μεταγραφές. Άρα εννοείς ότι αν είσαι αν ήσουν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ θα τον κρατούσε. Θα τον κρατούσε. Το έχει πει και άλλη φορά. Γι' αυτό ναι, θα τον κρατούσε και θα έκανε ό,τι έκανε και ο Ευρωβουλευτής με τον Σάντος. Ναι, τον κράτησε η αλήθεια είναι τότε με τις Αρδέλες. Ναι, τον ακριβώς το ίδιο εντάξει, πράγμα. Τον κράτησε, δεν είχε και. Δηλαδή, θα έφευγε ο Σάντος, ποιο θα έπαιρνε. Χειρότερο θα έπαιρνε. Καλύτερο δεν μπορούσε να πάρει έτσι κι αλλιώς. Ναι, όμως η περιραίουσα ατμόσφαιρα τότε που υπήρχε. Ναι, και ήταν επί το θυμάμαι, ήταν, ναι. Έγιναν χαμός. Διώξον γιατί το θυμάμαι. Εντάξει, και λαϊκά δικαστήρια απ' έξω που κατέβαινε ο ίδιος ο Ζαγοράκης και του έλεγε: Παιδιά, ηρεμήστε, θα πάει καλύτερα. Θυμάμαι, ομάδα, γιατί ήμασταν και στον Ραπτόπουλο τότε. Θυμάμαι τον Τάσον. Τα θυμάμαι. Ήταν ιεροτελεστία, δηλαδή. Βλέπαμε τα ματσάκια και μετά καθόμαστε στον καναπέ. Α, και βλέπατε τη μαρμίτα να δείτε. Ήταν και οι καλές εποχές που ήμασταν πάνω από τον Μπάουκ εμείς. Και υπήρχε και ο σχετικός σχολιασμός μεταξύ SMS. Δηλαδή, α, πέθανε με το κινητό SMS τότε δεν έγινε. Η παρέα δηλαδή που κάναμε εμείς. Εμείς το σχολιάζαμε και λέμε πω δες τι ατάκα είπε ο τύπος. Τότε έπρεπε να υπήρχε το διαδίκτυο σε τη μορφή που υπάρχει τώρα με τα κούρκια. Τότε θα ζει τότε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έδωσε ένα-ένα εσύ. Δεν έδωσε νίκη, έτσι. Ένα-ένα έδωσε. Ναι, ένα-ένα έδωσε. Ναι. Εγώ τι να το δώσω τώρα αυτό το μάτς πραγματικά. Άκουσα, θα το δώσω τώρα εγώ αυτό το μάτς. Το δώσει νίκη του Πάου. Άκουσα. Ή 2-0 θα λήξει αυτό το μάτς ή 2-2. Πρόσεξε, δεν σου λέω 2-1 ή 2-0 θα λήξει αυτό το μάτσι 2-2. Έτσι το βλέπω. Είμαι καλό στα ακριβή σκορ, να ξέρεις. Ή 2-0-2-2. Μπει 2 δίνεις, ρε φίλε, δεν έδωσε ένα. Εντάξει, παιδιά, 2 έδωσαμε. Μην βαράτε. Λοιπόν, πάμε τι είπε ο Ένιγκ, παιδιά. Εντάξει, θα μου πει τι να πει τώρα ο άνθρωπο τώρα που πήγατε και από την Νόβα να μιλήσει. Ένιγκ, θα ρίξουμε αναγκαστικά το βάρο μας στην άμυνα. Αυτό έλειπε να παίξουμε επιθετικά. Δηλαδή στην επίθεση είμαι εγώ, ο άλλο, θα μου πει γυρίζει ο Φετφατζίδης. Εντάξει. Να πούμε ότι ο Φετφατζίδη. Κοίτα, με 130 χιλιάρικα πόσο να ρίξει να παίξει ο στόπερ. Με 130 χιλιάρικα. Πόσοι? 130 χιλιάρικα πόσο να ρίξει να παίξει. Ναι, στόπερ. Καλά, εντάξει. Είπαμε να μην τον αποδομήσουμε. Ήταν καλό ο Βέλεθ, έτσι. Και για τα χρήματά του ήταν πραγματικά λαβράκι. Άλλο αυτό, επαναλαμβάνω, και άλλο η αντιμετώπιση και η μη και τα ψέματα, έτσι. Ένα μου θύμισε, φίλο, τώρα που του λε για το Βέλεθ, είναι αλήθεια. Μου θύμισε και έχει δίκιο ότι. Και από την προηγούμενη ομάδα του, όταν έφυγε για να έρθει στον Άρη, πάλι ψεματάκια είχε πει, μου λέει Ζάχο. Και είχε δίκιο. Πάλι είχε. Γιατί έφυγε ενώ είχε συμβόλαιο, νομίζω, και τον άφησαν ελεύθερο. Είπε κάτι πάλι για την κόρη του και αυτά. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έχει κόρη του. Άρα πρόβλημα. Είναι λίγο μαλωμένο με την αλήθεια. Ναι, άνθρωπος. Μου εντάξει, το θύμισε και μάλιστα μου το θύμισε προχθές. Είπα, θα το πω χθες και το ξέχασα. Και αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο. Είχε πει ψιλοψεματάκια και στην προηγούμενη εβδομάδα. Είναι λίγο παρεξηγημένος με την αλήθεια. Εντάξει, μόνο, εντάξει. Καλά, είπαμε. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει λόγος να πεις ψέματα για τέτοιο πράγμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Ένινγκ. Τι είπε, ότι θα παίξουμε αμυντικά, να προσέξουμε την άμυνα. Φυσικά. Αυτό έλειπε να παίξουμε και επιθετικά με τον Ολυμπιακό, χωρίς να έχουμε και βασικά ούτε καν εντεκάδα. Για το αν επιστρέψουν Σόζα και Φετφατζίδες, ο Σόζα, ρε παιδιά, συγγνώμη, επειδή το θυμάμαι. Χτύπησε με την άκρη και μας λέγατε ένα σκισηματάκι έχει κάτω από το γόνατο. Τι, του κόψαν το πόδι. Δηλαδή, εντάξει. Ίσως λέει να προλάβει με τον Όφη, λέει ο Σόουζα. Το Σόουζα, ο οποίος δεν τον υπολογίζαμε καν στην αρχή της χρονιάς. Αυτά να τα θυμόμαστε, έτσι. Δηλαδή, να θυμόμαστε. Δεν υπολογιζόταν καθόλου ο Σόουζα. Ο οποίος είχε και ένα αρκετά ακριβό για τα δεδομένα του Άρη. Συμβόλαιο το οποίο ήταν στην ουσία ένα παίκτη το οποίο δεν το χρειαζόμαστε με βάση το ότι δεν έπαιζε καν. Για το Φετφατζίδη να έρθει πρώτα και μετά θα δούμε. Καλά, και από το αεροπλάνο να κατέβει θα παίξει. Δεν υπάρχει θέμα. Θα παίξει. Εντάξει, από το να μην υπάρχει κανείς εκεί πέρα, γιατί αυτός που παίζει στη θέση του είναι σαν να μην παίζει κανείς, θα παίξει. Όσο μπορεί και όσο αντέχει. Για την πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα καταρτισμού της ενδεκάδας, γιατί δεν είναι έτοιμοι δύο παίκτες, σαφώς έχουμε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω πως θα είμαστε στη θέση να έχουμε μια κανονική ενδεκάδα. Αύριο οι παίκτες μου εξάλλου λέει οι παίκτες μου παίζουν και τα δίνουν όλα, ελπίζω πως θα είμαστε καλύτεροι αύριο. Για τον ερχόμενο Ολυμπιακό είναι αφίβαλο πρωταθλητής και τα λοιπά, δεν μας ενδιαφέρει. Για το τι περιμένεις από τους ποδοσφαιριστές παρά τα όσα προβλήματα, αυτό το παιχνίδι δεν είναι το ίδιο όπως τα άλλα. Παίξαμε τρεις φορές με τον Ολυμπιακό όταν ήμασταν κανονικοί σαν ομάδα. Κοιτούσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο μας, βάλαμε και τα γκολ μας. Παίξαμε για να κερδίσουμε. Τώρα είναι διαφορετική κατάσταση, θα ρίξουμε αναγκαστικά το βάρος στην άμυνα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο τέτοιο. Εντάξει. Ο Άρης θα παίξει βασικά, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για να μην διασυρθεί, έτσι. Διότι οι επιλογές είναι πολύ λίγες έως καθόλου, ως μηδαμινές.
Όταν παίζει τώρα το 19χρονο το παιδί, θα μου πει κάποιο καλά, ρε φίλε. Δεν θα παίξει ο 19χρονο, πότε θα παίξει. Σωστά. Να παίξει. Αλλά να παίξει όταν δεν είναι αναγκαστικά να παίξει. Να παίζει γιατί το αξίζει, ρε παιδί μου, να μπει με την αξία του και να παίξει. Όχι, δεν έχω παίκτε και να τον βάλω αναγκαστικά επειδή δεν έχω παίκτε. Να αξίζει το παλικάρι, να τον δει στι προπονήσει. Γι' αυτό εξάλλου υποτίθεται ότι οι προπονητέ βλέπουν για την ομάδα κάτω από την κανονική ομάδα, έτσι, για να πάρουν κάνα παίκτη το οποίο σε αξίζει. Του λέει ο άλλο. Σα πω, είναι ο Γκαρσία, μα δεν ξέρω ούτε καν ποιο είναι, για μιλώ ψέματα. Να πει, κοίτα εδώ έχω αυτού από του 10. Αυτοί οι δύο αξίζουν να πάρουν μια ευκαιρία. Αυτό υποτίθεται ότι κάνουν οι δεύτερε ομάδε, έτσι. Λοιπόν, έτσι ναι. Αλλά να παίζει όντω. Και όντω είναι καλούτσικο αυτό ο. Α, μου πει, εντάξει. Έκανε προχθέ το λάθο, το πρώτο γκολ τη ΑΕΚ. Πώς λέγεται, δεν μπορώ να το θυμηθώ το όνομα, θα τον βαφτίσω το παιδί. Λοιπόν, ο center back, ψηλό παιδί, δυνατό παιδί. Εντάξει, να πάρει τις ευκαιρίες έτσι κι αλλιώς, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά τώρα δεν είναι ούτε συγκρίσιμα στοιχεία μπορεί να είναι για ένα ποδοσφαιριστή της ηλικίας του 19 χρονών, ούτε μπορούν για του χρόνου, λέω εγώ, να αποτελούν λύσεις, έτσι. Πραγματικά, αν θέλετε και πιστεύετε ότι θα αποτελέσει. Και ήδη ο Μπακούτσης, δεν μπορώ να θυμηθώ τον άλλο, Μπακαλιάνης, κάπως λέγεται το παιδί. Αν θεωρείτε ότι μπορούν να αποτελέσουν λύσεις, μην παίρνετε του χρόνου. Δηλαδή, εφόσον χρειάζονται 4 center back, έτσι, να είναι ο τέταρτος ο πιτσιρικάς. Ο 19χρονος. Έτσι δείχνεις ότι τον εμπιστεύεσαι. Ναι. Ο τέταρτος είπα, δεν είπα ο τρίτος, ο δεύτερος να παίζει, ο τέταρτος. Έτσι. Και όταν υπάρχουν τραυματισμοί και ατυχίες, να παίξει. Έτσι τον εμπιστεύεσαι. Αν τώρα ξαναπάρεις, έχουμε δεν ξέρω πόσο έχουμε ούτε καν ξέρω center back και γεμίσεις την τετράδα το center back και δεν υπάρχει, αυτό σημαίνει ότι τον έβαζες μόνο και μόνο επειδή δεν είχες παίκτες, έτσι. Έπεσε στην ανάγκη του. Ναι, αυτό λέει η λογική. Άρα θα φανεί και στον καταρτισμό και στις μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν, έτσι. Όσον αφορά τον ban, όλα δείχνουν ότι μπορεί και μέσα στη βδομάδα να έχουμε νέα, έτσι. Λέει το ρεπορτάζ, τώρα να μην διαβάσουμε γιατί αυτά τα ακούμε γενικότερα συχνά πυκνά. Αναγκαστικά ο Άρης θα πληρώσει, λέω εγώ, θα πληρώσει ένα ποσό, δεν ξέρω, 500, 600, 700, όπως θα είναι με διακανονισμούς σε αυτούς τους παίκτες. Αλλά το σχόλιο που έκανα και την Παρασκευή, πρέπει αυτούς, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, όλους να τους κηρύξετε ανεπιθύμητους. Όλους. Εδώ και τους προύχοντες, τους τοπικούς άρχοντες, ανεπιθύμητοι στο σύλλογο. Ανεπιθύμητοι. Κατάλαβες, κύριε Καρυπίδη? Έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Ανεπιθύμητοι. Θα βγάλεις μία ανακοίνωση αφού θα βάλεις και το χέρι στην τσέπη και σε πιάνουν και κορόιδο. Κορόιδο σε πιάνουν, έτσι. Θα βγάλεις μία ανακοίνωση και θα πεις όλοι εσείς οι οποίοι είστε βουλευτές, είστε τοπικοί άρχοντες εδώ, θεσμικοί άρχοντες και έχετε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είστε ανεπιθύμητοι στο σύλλογο που λέγεται Άρης. Αν δεν τη βγάλεις, και λίγα σου κάνανε. Την επόμενη φορά σου κάνουν και περισσότερα. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς, δεν ξέρω εσύ, δεν μπλέκουμε στα χωράφια. Όχι, δεν μπαίνω στα ενδοοικογενειακά σας. Όχι. Δεν είναι ενδοοικογενειακά, είναι η αντιμετώπιση που έχει ο Άρης από την πολιτεία, έτσι. Δεν είναι θέμα ενδοοικογενειακού αυτό. Και το ενδοοικογενειακό ήταν με το Βέλεθ. Αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει. Είπαμε. Θα. Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ναι, ωραίο είναι η συνήθεια που έρχεται. Τώρα θα δυστυχώς θα βάλω και την ομάδα σου. Δεν γίνεται σε μια ομάδα να κάνουμε έτσι και στην άλλη να κάνουμε γιουβέτσι, έτσι. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέει και η λογική. Λοιπόν, καλά, εντάξει, οπότε στην ομάδα μου τώρα που το πας, λες προφανώς και την τροπολογία που παίρνει στην Δημοκρατία. Αυτή την τροπολογία ο ΠΑΟΚ δεν την ήθελε όμως. Ναι, πρόσεξε. Άκουσε με. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένοχος. Λέω ότι πριν καν αποφασιστεί για να είναι ένοχος. Βγάλανε μια τροπολογία. Γιατί όπως είπε ο Δημαρχιός και εσύ το είπες και έτσι είναι, μπορεί αύριο το ΚΑΣ να δικαιώσει τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και να είναι αθώος. Εγώ δεν λέω αυτό. Πρόσεξε. Λέω ότι πριν καν δούμε αν είναι αθώος ή ένοχος ο ΠΑΟΚ, βγήκε κατευθείαν μια τροπολογία, δηλαδή να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και εδώ μιλάμε για ένα νόμο του κράτους, έτσι. Και τι λέμε στο κυβερνοκόμμα, υπερασπίσου του νόμου, το νόμο του κράτους σου. Αυτό του λέμε. Και δεν κάνει ούτε αυτό. Δεν έχει, φίλε, δεν γίνεται. Αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, ο Άρης σε αυτά τα θέματα πάντα είναι πραγματικά, όχι πλέον του δέοντος, έτσι, απαθής, πολύ soft, πολύ.
επίθεση. Αυτό θα κάνεις. Λέω εγώ. Αυτό πρέπει να κάνεις. Ιδιαίτερα αφού θα πληρώσεις τώρα. Και θα πληρώσεις και άλλα άτικα άλλων. Έτσι. Εγώ αυτό θα έκανα. Φίλτατε. Έτσι. Άμα είναι να σου κάνουν καμία εξυπηρετησούλα, ξέρω εγώ, τι να σου πω, να σου δίνουν καμία κλίση, που λέει ο λόγος, για να δώσω ένα παράδειγμα. Και σε αυτό το θέμα να σε γράφουν έτσι, όχι φίλε. Έτσι. Στο κάτω-κάτω, νομίζω ότι αν κάνεις έτσι μία δημοσκόπηση στον κόσμο του Άρη, νομίζω ότι αυτό που λέω εγώ αντιχεί μεγάλο ποσοστό του κόσμου, έτσι. Δεν γίνεται να μας κορυδεύουν συνέχεια. Έτσι λέω εγώ. Αλλά όταν δεν υπάρχει αντίδραση, τα ίδια θα σου κάνουν συνέχεια. Έτσι, μην λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, αυτά και για τον Ένικ, αυτά και για τον μπάσκετ. Εσύ για μπάσκετ, έχεις τίποτα να μας πεις? Για να πάμε στο διάλειμμα να πεις για μπάσκετ. Έχουμε, έχουμε τον Μέξα προπονητή. Έχουμε δακρύση. Ναι. Εντάξει, και γιατί, το, συγγνώμη, και ποιο να φέρετε εσείς προπονητή? Και, δηλαδή. Και το Γιαννακίδη, ο οποίος είναι team manager. Ναι. Εγώ θα έλεγα να. Ναι, εγώ ήμουν υπέρ της δεύτερης επιλογής. Της, ουσιαστικά ήταν η δεύτερη. Χάρης Μαρκόπουλος. Ο γιος του Σούλη Μαρκόπουλου, ναι. Ο οποίος ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα ήταν προπονητής, έτσι. Ναι, έχει κάνει. Έχει... Στον Κοκοβιό κάπου ήταν. Ναι, έχει μια προϋπηρεσία τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να δω τον Χάρη Μαρκόπουλο. Από το να δεις τον μπαμπά, καλύτερα να δεις το γιο. Ναι, αυτό και εκτός από αυτό, γενικότερα θα ήθελα η ομάδα να ξεφύγει από την οτροπία του χθες, το ότι ναι. Αυτός μας υπέδειξε και έδωσε συστατική επιστολή για αυτόν θα πάρουμε. Δηλαδή, γιατί η επιλογή Μέξα και Γιαννακίδη είναι ουσιαστικά μια συστατική επιστολή και μια ουσιαστικά προτροπή ανθρώπων του χθες. Ανθρώπων του χθες που ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και δεν μιλάω για την διοίκηση που ήταν πέρσι, μιλάω για την διοίκηση που διοίκησε την ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Βέβαια παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που το λέμε, έτσι, όσον αφορά γιατί λέγαμε για ΕΟΚ και Βασιλακόπουλο, παίζεται το παιχνίδι τώρα, αν διαβάζεις λίγο και τα αθηναϊκά site, με το Φασούλα, ο οποίος θέλει να κατέβει σε εκλογές και μαζεύει, ας πούμε, κάνει μια δημοσκόπηση δυνάμεων και ποιοι θα τον υποστηρίξουν και ποιοι όχι, κάπως έτσι αν το κατάλαβα καλά. Και βέβαια, τουλάχιστον αυτό είναι της προηγούμενης εβδομάδας, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να γελάσω, φίλε. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που φυσικά υπάρχουν χρέη, υπάρχουν και μπαν. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην έχει μπαν, αλλά έρχονται μπαν, συγγνώμη. Αλλά έρχονται και του ΠΑΟΚ τα μπαν. Και φυσικά πάνω σε αυτό πατάει και ο άλλος ο Δεινόσαυρος. Και φυσικά κάτι θα τάζει, κάτι δεν τάζει. Και φαίνεται τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν με τον Βασιλακόπουλο. Δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι αυτό το πράγμα. Στον ΠΑΟΚ ακόμα δεν υπάρχει διοίκηση. Ναι, οπότε καλά, δεν να ασχολούνται και στον Άρη υπάρχει διοίκηση πρωτοδικείου, η οποία πήρε παράταση, λέει, μέχρι τον Νοέμβριο. Εντάξει, υπήρχε. Μέχρι τον Νοέμβριο πήρε παράταση. Φυσικά γιατί δεν υπάρχει. Ο ΑΣ είναι στον Άρη, στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σου λέω, φαίνεται με την, ας το πω έτσι, απειλή ότι τα μπάνκια αυτά και κάντε κάτι να μας βοηθήσετε, κύριε Βασιλακόπουλα, ας πούμε. Στο θεωρώ ότι δεν ξέρω στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, λέω εγώ. Θα μου πεις, έχεις προβλήματα στο μπάσκετ, είναι κάτι διαφορετικό για τον Αριανό. Αν, λέω, υποστηρίξει Βασιλακόπουλο σε εκλογές, τι να πω ρε παιδιά, εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά χάνουν και τα λόγια μου, δηλαδή φτωχή η ελληνική γλώσσα για να πω. Αν υποστηρίξει το Βασιλακόπουλο, εντάξει, εντάξει, σε κάτι να πω. Νομίζω ότι τώρα κανένας από τους δεν κοιτάει το ποιον ναι. θα στηρίξει, δηλαδή όλοι είναι θέλουν... το τελευταίο που τους νοιάζει. Είναι το ποιος θα βγει πρόεδρος. Εκτός και αν έχουν πάρει αυτό που είπες, έχουν πάρει κάποια υπόσχεση. Ναι, αλλά... κάτι, θα σε βοηθήσουμε λίγο με τον μπαν, θα κάνουμε λίγο τη στραβά. Ξέρεις τι, αν έχω κομμένο το πόδι και παίρνω ασπιρίνη, δεν περνάει ο πόνος όμως, εντάξει. Ναι, θα περάσει μία μέρα, θα περάσει δύο μέρες, θα περάσει τρεις μέρες. Τέταρτη μέρα θα πονέσω όμως. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λένε τώρα, γιατί βγαίνω ότι δεν θα πέσει την επόμενη χρονιά κανένας. Εγώ λέω για την επόμενη πενταετία δεν πέφτει κανένας, όχι για την επόμενη χρονιά. Την έξω χρονιά τι θα γίνει, δηλαδή αν δεν αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα. Το πρόβλημα παραμένει. Και όπως βλέπεις δεν λύνεται το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι τίποτα άλλο. Διακόνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι τίποτα άλλο γιατί είναι οικονομικό πρόβλημα. Έτσι. Και όσο δεν μπαίνουν χρήματα, το πρόβλημα παραμένει. Και διωγκώνεται όπως λες και εσύ. Γιατί τώρα θα πας να κάνεις τα μπαν, τους διακανονισμούς και ο άλλος έχει ακούσει πέντε υποσχέσεις. Έχει μιλήσει με 15 ανθρώπους. Το λένε θα πληρώνουν μία δόση και μετά σταματάνε.
Και τώρα δεν μπορείς να κάνεις και σωστό προγραμματισμό. Δηλαδή, οι ομάδες που έχουν πρόβλημα και δεν έχουν ιδιοκτήτη είναι πολύ δύσκολα. Στα τηλεοπτικά θέλεις, στα διαρκείας θέλεις. Παντού. Δηλαδή... Περιμένουν, παίζονται πολλά γιατί περιμένουν αυτή τη φάση τώρα με τον Βασιλακόπουλο και τον λογικά θα είναι ο Φασούλας. Και περιμένει και ο Ολυμπιακός διότι άλλο είναι και το πρωτάθλημα και με τον Ολυμπιακό μέσα. Έστω κάτι παραπάνω και από τηλεοπτικά και από τέτοιο. Έστω ένα ευρώ παραπάνω θα είναι, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα, αν υπάρχει Βασιλακόπουλος, δεν γυρίζει. Στην Α2 θα παίζει. Και αυτό δεδομένο. Και θα γίνουν εκεί πολλές ανακατατάξεις και πολύ μαγείρεμα πέφτει. Και πολύ... με την αλλαγή ουσιαστικά. Με την αλλαγή. Με την αποστασιοποίηση για ένα κόπουλο από το Παναθηναϊκό μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει και το θέμα στην ΕΟΚ. Ωραία, φίλε, ξέρεις τι, θα ανέβει τώρα ο Ολυμπιακός που εντάξει. Δεν είναι και στα καλύτερα του, αλλά δεν θα είναι και Παναθηναϊκός έτσι με, τώρα με ένα μπάτζετ. Ναι, δεν το χάνω αυτό το πρώτο μάτς. Στο σεφ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεύτερο μάτς που δεν χάνω. Δηλαδή θα κοιτάξουν να τους βάλουν 250 πόντους. Δηλαδή να λέξει 250-20 θα κοιτάξουν αυτοί. Εντάξει, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έτσι στο τελευταίο κατοστάρι της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ, 2310-287 και 38. Για τις τελευταίες δικές σας απόψεις, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά πρέπει να διακόψω το τραγούδι. Εντάξει, με είδε, έριξα και κάποιε κινήσει. Τραβόλτα, έτσι. Τραβολτίζω. Βοηθάνε τα συγκεκριμένα τραγούδια για να. Μέσω στούντιο χορεύω λίγο στο. Και στην Blue Sky λίγο, έτσι. Πρέπει να πιω 2-3 ποτάκια να ρίξω καμιά βόλτα. Blue πρέπει Sky. Να υπάρχει και το ανάλογο. Έτσι. Με ανάλογη συνοδό. Έμπνευση. Συνοδό. Συνοδό. Λοιπόν, 2310-287 και 38. Να πούμε ότι το Hobbit που είναι στον πάγκο τη Manchester πετάει από τη χαρά του. 1-0 η Arsenal τη Leicester. Και έρχεται όλο και πιο κοντά το. Θα βάλει και δεύτερο τώρα. Λίγο ήθελε. Λοιπόν, έχει και δύσκολο πρόγραμμα γιατί προχθές το βλέπαμε στον καφέ του Σαββάτου με την παρέα. Έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα η Λέστερ. Και λογικά θα βγει Πέμπτη. Εντάξει. Europa. Μακάρι να βγει Manchester Europa, να πάμε του χρόνου μέσα στο Old Trafford. Δεν θα πάμε όμως. Πώς θα πάμε. Δύσκολα πράγματα. Μπορεί άμα να περάσει στους ομίλους και να γίνει. Πάλι σου τους ομίλους. Πρέπει να περάσει στους ομίλους. Αφού είπα μέχρι το Δεκέμβριο δεν θα έχει. Άμα κάτι. Α, ναι, Δεν θα έχει μέχρι το Δεκέμβριο, λογικά. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. 2310-287 για 38. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, Δεσλάκ. Πώς το λένε. Ο Στέλιος. Στέλιος και ο Ζάχος. Γεια σου, Στέλιος. Καλησπέρα. Ζάχο. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε μαζί. Το όνομά σου αν θέλεις. Κάτι μου, Έλα ρε Χριστό, έλα, ναι. Νοτάκι, νάτι, ναι, ναι, πάμε. Εντάξει, το παλιό μου αποθυμένο, δηλαδή το 2003 τα καλοκαίρια, εντάξει, έβγαινες και πραγματικά η πίεση με υπογλώσσα ήμουν. Εδώ ο άνθρωπος οριμάζει. Επειδή δεν θέλω να γίνω κουραστικός, πήρα και στα παιδιά και στον Μαρχοβίτη και στον Νίκο. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου πάνω στο ζήτημα του Ρόουζ που έγινε, γενικά της του Ρόουζ, του Βέλεθ εννοείς. Του Βέλεθ, λες. Ναι, δεν άκουσες προφανώς, δεν άκουσες προφανώς από την αρχή την εκπομπή γιατί αναφερθήκαμε. Όχι, θέλω να το επεκτείνω, θέλω να μου αναφέρεις δικές, επειδή είμαστε πάνω κάτω, ο 47 ή είσαι 50. 52 το Σεπτέμβριο. Είσαι το 68, 68 Σεπτέμβριο είμαι. Μεγάλο. 73 Αύγουστο. Ακριβώς τέσσερα χρόνια διαφορά. Α, 73, 5. 73 είπες, 5 χρόνια. 5 χρόνια και. Είναι κάτι. Τέλος πάντων. Πες μου. Τις μεγάλες σου απογοητεύσεις από μετακινήσεις, από άτομα, πώς εξελίχθηκαν μέσα στην ψυχή σου στον χρόνο. Εγώ, ας πούμε, ανέφερα σου παιδιά για Κωστίκους, Δημόπουλους. Α, για παίκτες εννοείς. Για παίκτες, ναι. Ναι. Ή τον Γκάλι ακόμα να βάλω σε προσωπική που ναι. Θα σου πω, θα σου πω. Θα σου πω, περίπτωση. θα σου πω τώρα μέχρι. Για τον Γιαννάκη, ας πούμε, όχι, τον Τζούντας που ήρθε με τη φανέλα του Πανιωνίου μετά. Θα σου πω, με έδωσε μια καλή assist. Λοιπόν, για τον Γιαννάκη πρόσεξε, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη απογοήτευση. Για ποιο λόγο, γιατί ο Γιαννάκης είχε δώσει δείγματα και πριν. Εντάξει, είχε δώσει τότε με τον Κοσκοτά, αν θυμάσαι. Είχε. Λοιπόν, η γυναίκα του, η Ευγενία. Δηλαδή το Γιαννάκη ξέραμε ότι είναι
ας το πούμε έτσι, φίλο χρήματος και είχε κάνει τις κουτσούκελες. Ο Γκάλης τώρα είναι λουλούδι. Περίμενα το 50. Όχι, άλλο θα σου πω. Δεν θα σου πω για τον Γκάλη. Ναι. Άλλο θα σου πω που πραγματικά με είχε εκείνη την περίοδο με, πραγματικά στεναχωρημένος. Ναι, ναι. Και εγώ δεν το ξεχνάω. Πολλοί συνοπαδές μου το έχουν ξεχάσει. Γιατί έφυγε και πήγε μόνο με 100 εκατομμύρια στον Πανιόνιο για ένα χρόνο. Άλλον, ναι, δεν θα σου πω για τον Γκάλη, για τον Γιαννάκη. Με ρώτησε, με έκανε μια ερώτηση ποια έτσι απογοήτευση είχα, ας πούμε, για παίκτη που έφυγε. Έτσι. Είχα, εγώ το θυμάμαι ακόμη και δεν το συγχωρώ. Γιατί αυτό ζήτησε μέσω συγχώρεση από τον κόσμο του Άρη, είπε έκανα λάθος, είναι ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Απέρα, το είπα και στο Μοσχοβίτη, αλλά το περάσαμε, πάει. Είναι ο Λιαδέλης. Ο Λιαδέλης Βοιώτης, να πούμε. Λιαδέλης, ο οποίος, ναι, Αριανάκη και καλά έτσι και αυτό και ήρθε και ο Άρης. Αριανάκη, Βοιώτης. Εντάξει, Άρης στον Άρη. Δεν νομίζω τώρα στον Βόλο, ούτε. Όχι. Δεν σου είπα Αριανός από τον Βόλο, σου είπα ήρθε Αριανάκη, ήρθε στον Άρη, αδρώθηκε μπασκετικά, ναι, έκανε αυτό. Κοίταξε να σου πω κάτι, προσέφερε. Δηλαδή πήρε και τίποτα. Όχι, δεν είπα δεν προσέφερε. Πρόσεχε αυτό που είπα και προηγουμένως και με το Βέλεθ. Το θυμάμαι σε πορεία, δεν θυμάμαι ποιο μας τώρα, εντάξει, είπαμε, θυμόμαστε πολλά, δεν τα θυμόμαστε κιόλα. Σε πορεία μας προς την Τούμπα ήταν μαζί μας ο Λιαδέλης, δηλαδή δεν ήταν αναγκασμένος να έρθει. Ναι, βέβαια, έχει γίνει αυτό. Ο Ανατολάκης που ήταν στο Χαριλάο στην πορεία του ΠΑΟΚ, τι να πω. ΠΑΟΞΕΣ, ναι. Δεν είπε στον ΠΑΟΚ όμως ο Ανατολάκης, στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Καταγιαννάκης που από πίσω είχε. Ναι. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, ανδρώθηκε, ήταν ναι, ναι. Έδειξε την αξία του, έτσι. Και ήταν, ας πούμε, ο Άρης και εγώ, ο Άρης και τέτοιο και στις πορείες και στα τέτοια. Έφυγε. Στον ΠΑΟΚ, γιατί τον έδωσε περισσότερα λεφτά από ΠΑΟΚ. Έφυγε. Σου το είπα τώρα. Δηλαδή καθαρά σημαντικό. Βέβαια. Ναι. Φυσικά. Και δεν μπορούσε να τον κρατήσει, δηλαδή. Θυμάμαι καλά, ήταν τότε η φυγή Κοντομινά και από το ποδόσφαιρο και από τον μπάσκετ. Πρώτα από τον μπάσκετ νομίζω έφυγε, ναι. Και μετά ο ΠΑΟΚ τότε ποιον είχε και έδινε χρήμα. Δεν θυμάμαι. Είχε κάνει ένα εξάμηνο μια ομάδα Dream Team. Μην γελάς, είχε πάρει διπλό στην Μπαρσελόνα. Ναι, άμπραβο, ναι. Είχε πάρει ένα Γάλλο, πώς το λέγανε, Πόπο, είχε μια ομάδα. Δεν θυμάμαι. Ποια χρόνια μιλάμε τώρα. Τώρα 97. Πιο μετά. Δεν θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ξεκινάει η Ευρωλίγκα τώρα. Δες, γκούγκλαρε λίγο Λιαδέλης ΠΑΟΚ. Θα γκουγκλάρει ο Στέλιος. Ο μετά είναι 99-2000. Όχι, μαζί ναι, 99, ο Σιγάλας νομίζω ή την ίδια χρονιά ή την επόμενη πήγε και αυτός. Νομίζω και μπορεί να είναι και την ίδια. Αλλά ο Σιγάλας δεν μας πήρε. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή είχε κάνει μια ομάδα ένα εξάμηνο Ευρωλίγκα έπαιζε και μιλάμε μέσα έξω. Ξέρεις, αλλά εντάξει, έπαθε καυσίδι οικονομική αφού δεν πληρώνουν φράγκο. Αλλά δηλαδή για τον Γιαννάκη η πρώτη αντιμετώπιση του όσο ήταν. Σου είπα, 99-2000, το 2000 είναι ακριβώς. Όταν μπήκε δηλαδή ο Γιαννάκη στο Παλέ, εντάξει. Το πρώτο μάτς με τον Πανιόνιο, βέβαια, άκουσε, όχι τα άκουσε. Θυμάμαι, γράφανε ότι στα αποδυτήρια έκλαιγε. Εντάξει, είχε πολύ άσχημη αντιμετώπιση, η αλήθεια είναι. Όχι άδικη, ναι. Καλύτερα, δάκρυζες βολές, βάζεις βολές και καλύτερα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι ρε φίλε, εντάξει, εγώ σαν ΠΑΟΚτζής μπορεί να του έχω βρει ό,τι πιο ιερό υπάρχει στη ζωή μας, αλλά σαν ΠΑΟΚτζής. Αλλά όταν έβλεπα το Άρης Παναθηναϊκός, δεν το ξεχάσω, βάλε τις προσωπικές στο πέταλο και μόνο που δεν με έκλειγαν. Εννοείς το πρώτο μάτς που ήρθε αντίπαλος στο Παλέ. Το πρώτο, ναι, ήταν ότι ήταν τρακαρισμένος ήταν, βέβαια και εκεί έκανε. Και εκεί έκανε ένα πράγμα το οποίο ήταν και ο λόγος τον οποίο τον βρήσαν στο Παλέ, έτσι. Γιατί να μην κρυβόμαστε. Σε μία φάση έκανε έτσι ένα. Τον μάρκαρε σε όλο το μάτς καταρχήν ο Βουρτζούμι στο συγκεκριμένο μάτς. Ναι. Λοιπόν τον έβαλε τον πιτσιρικά τότε ο Βουρτζούμι. Ναι, πιτσιρικά ο Βουρτζούμι τότε μπορούσε να τον. Στα τελευταία του Γκάλη. Ο Βουρτζούμι είναι ο παίκτη με του περισσότερου ευρωπαϊκού τίτλου. Ναι, σκέψω. Ο Γκάλη δεν έχει και ο Βουρτζούμι έχει. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Και έκανε μία ότι. Πώς να το λέμε, το σημερινό flopping, ας πούμε, που πέφτει χωρίς να τον ακουμπάει για να πάρει το φάουλ και εκεί είναι που άκουσε και τον Πινελίκη. Εντάξει, λάθος, λάθος του κόσμου του Άρη, θεωρώ. Και για να μην, και για να μην, για να μην, γιατί μου αρέσει έτσι και να λέω την αλήθεια και να τσαλακώνομαι, γιατί και εγώ τον έβρισα, έτσι. Και εγώ τον έβρισα, τη συγκεκριμένη στιγμή θεώρησα. Ναι, τον έβρισα και εγώ. Τη συγκεκριμένη στιγμή θεώρησα ότι αυτό που έκανε ήταν εναντίον της ομάδας μου. Και σημαίνει ότι ήταν αφής στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ερχόταν στον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι είναι τρομερά εγωιστής. Τον ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα. Φαίνεται ο άνθρωπος είναι εγωίστερος του κερατά, ας πούμε. Υπάρχει ο αστικός μύθος, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι σχεδόν τα είχαν βρει, αλλά είπε ο Ντούντα
ότι εγώ δεν τον θέλω. Ναι, και. Υπάρχει σαν μύθος αυτό, έτσι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο αστικός... Με τον Ed Harrison, έτσι πάει το πόδι του στην προπόνηση, στην προετοιμασία και πήγαμε με τον Λέβιγκστον. Επίσης, κατά τον Ντούντα έχει άξιζε ο άνθρωπος. Απρόβλεπτος όπως όλοι οι Σέρβοι δεν ήθελε. Δεν τον ήθελε τον Γκάλι από παλιά, δεν ήταν και καλά. Από το 1979. Έτσι, έτσι. Γιατί ο Ντούντα, να θυμίσουμε στους νεαρούς, όταν μιλάμε για Ντούντα εννοούμε για τον Ντούσαν Ιφκοβιτς, είναι ο προπονητής που έφερε ο Άρης στην Ελλάδα. Ήταν την περίοδο 79. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ήξερα. Ο Μπουντουράκος ο καημένος τον έβλεπε και δηλαδή έδραμε πάνω του στην προπόνηση. Αλλά τον βελτίωνε. Άλλες εποχές. Θυμάμαι η αντίδρασή σας, πήγατε γλυφάδα, ήταν για τα τότε δεδομένα. Ναι, μεγάλη εκδρομή. Στον κόσμο του Άρη, μεγάλη εκδρομή που έτσι έχετε κάνει εσείς, ας πούμε, πάνω κάτω διάζωμα. Ναι, πάνω κάτω διάζωμα στην γλυφάδα. Είχαν αναγκαστεί και βάλανε ξύλινα καρεκλάκια κάτω, να πούμε, πίσω την μπασκέτα. Ήταν, το μάτς ήταν, είχα βρήκα εισιτήριο για να πάω και δεν πήγα τελικά γιατί ήταν, με χρειάστηκε το, δεν πήγα, το έδωσα το εισιτήριο, με χρειάστηκε το μαγαζί που δούλευε τότε, ήταν τα πρώτα βήματά μου σαν DJ και με χρειάστηκε το μαγαζί να δουλέψω και δεν μπορούσα να πάω. Έπαθα μεγάλο πράγμα. Αν μπορέσεις στο τέλος το Kate to my baby away, φίλε από Ramones. Ποιο, Ramones το? KKK took my baby away. Όταν ρώτησα τι σημαίνει το KKK, το KKK ήταν ένας παραδεισένιος τόπος, ας πούμε, και ήθελε να πάει εκεί, πήγε με την δικιά του διακοπές και κάτι έγινε και χωρίσανε, ας πούμε, τέλος πάντων. Καλά. Αλλά μπορώ μαζί σου να μιλήσω ώρες τελείωτες έτσι για τέτοια παλιά. Αυτά τα flashback να μας παίρνεις να κάνουμε κάτι τέτοιο flashback, ήταν ωραίο όντως και η ερώτηση. Εντάξει, θέλω να γίνουμε και κουραστικό. Γιατί μια χαρά είμαστε. Μια χαρά, δεν γίνεσαι κουραστικός. Άλλη εκπομπή του Νικολάδου να λέει. Εγώ θα πω και με τον Κουναρί, γιατί είναι παρεξηγήσιμος καημένος. Δηλαδή, έφυγε, μπράξε ρε φίλε, και εγώ λιωτινές μου λαβόλουν, όλα πάω κτίζω, αν πηγαίνουν η δωδεκαετία μου και μου δίνουν 7 και οι άλλοι μου δίνουν 24, θα πω στο 24. Καλά, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Απλά με τον Κώστα Ρουφάνο είχα θέμα, γιατί εκεί που δούλευα, σαν κουλούρι τέλος πάντων, γνώρισε πολύ κόσμο και τον λέω ρε Κώστα, λέω, εντάξει, λέω, έκανες τη χειρονομία στο πέταλο, βάζω στον γκολ. Λέει, δεν έκανα λέει, στον κόσμο του ΠΑΟΚ, λέει, σε μια πενηντάδα, λέει, εντάξει, του αρχηγού μας, ξέρεις, τα λέβες, που βρίζανε όλη την εβδομάδα στην οικογένειά μου, ρε φίλε, κάνεις χειρονομία σε ένα πέταλο που χωράει 9.000 κόσμο. Και μπορείς αυτό το πέταλο, ουσιαστικά φωτογραφίζεις το πέταλο. Εντάξει, αυτά είναι δικαιολογίες τώρα, άσε το. Ναι, ναι, ναι. Το έκανε σε 50 και σε 2, ναι. Οκ, πρέπει να σε κλείσω όμως. Έχουμε άλλη μία γραμμή. Ωραίο το flashback. Γιατί το ακύρωσε αυτό το γκολ? Και εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Προφανώς η παλιά που έγινε στον αυτό που έβγαλε τη σέντρα πέρυσι. Ναι, δεν υπάρχει. Ο άλλος είναι 2 μέτρα πίσω. Ακυρώθηκε ένα γκολ της Λέστερ. Πρέπει να το σήκωσε το Χόμπιτ να το είχε το. Τη σημεία. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Νάτος. Τελευταίος. Μην καλείτε. Θα κλείσουμε με τον Μεσιέ. Έχεις 5 λεπτά δικά σου. Τι να σου δώσω άλλο. Έχω 5 λεπτά δικά μου. Γιατί εδώ κάνατε. Ανοίξατε και ένα θέμα εκεί με τους επαγγελματίες γενικά τώρα, τους γενικά τους αθλητές. Ναι. Αυτός ο παπάς που πουλάνε ότι εγώ φυλάνε τη φανέλα κτλ. Ναι. Αλλά μόλις έρθει η ώρα για τα λεφτά, δεν το καταδικάζουμε έτσι. Και εγώ, σαν εργαζόμενος, τα λεφτά θα κοιτούσα. Το είπαμε, ναι. Αλλά να μην μας πουλάτε, ρε παιδιά, έτσι. Παπά, ή όταν είστε απλήρωτοι να λέτε έχω κακή ψυχολογία. Ναι. Αλλά αντίστοιχα, όταν είστε πληρωμένοι 31 του μηνός, όπως αυτό το καφέ πάει για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, θα έχετε όλα στα πόδια σας, στο φυσιοθεραπευτή σας, στο διατροφολόγο σας, τον οποιοδήποτε ένα μου περπατάτε στο γήπεδο για 5 εκατομμύριο. Δηλαδή είναι και ντροπή, γιατί είστε επαγγελματίες και πρέπει να φέρετε και κάποιο θέαμα. Πληρώνονται Ζάχο και Στέλιο για να φέρουν θέαμα, για να δείξουν κάτι, για να τρέξουν. Δεν πληρώνονται για να περπατάνε και να μου κάνουν να δουν το κορδόνι και να μου το παίζουν ότι έχουν κράμπα, έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Αν και παοξέ, σωστά μιλά σήμερα. Όχι, έτσι είναι. Ζαχό, η κριτική πρέπει να γίνεται στους παίκτες. Και σε όλους πρέπει να γίνεται κριτική. Καλοπροαίρετη φυσικά. Βέβαια, εσύ πάντα καλοπροαίρετη. Είπαμε χθες, είχαμε πει με τον Τάσο και τον Πασχαλάκη. Έκανε καλή χρονιά, τον αποθεώσαμε. Από τη στιγμή όμως τώρα που δεν πιάνει ούτε πλυντήριο, άμα του πετάξει ένα πλυντήριο ψυγείο, δεν θα μπορέσει να τα κουμπίσει. Πάλι θα του φύγει και θα μπει γκολ. Ό,τι πάει μέσα, μπαίνει μέσα. Τι να του πούμε, ότι μπράβο σου, δεν πειράζει? Όχι, ρε παιδιά.
Θα του έλεγα μπράβο σου, δεν πειράζει, αν έπαιζε τζάπα. Εκεί να έλεγα εντάξει, τζάπα παίζει το παιδί τουλάχιστον, τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που σου παίρνει μισό χαρτί 700 χιλιάρικα, δεν μπορώ να του πω και μπράβο και πάμε και ότι δεν έχει ψυχολογία. Πασχαλάκης παίρνει 700 χιλιάρικα. Όπως εσύ ότι είμαι επαγγελματίας. 700, είσαι σίγουρο για το ποσό που λες τώρα, έτσι ρωτώ φιλολογικά. Φιλολογική ερώτηση. Του είχαν κάνει ένα προσαρμογή, έπαιρνε πάνω από μισό χαρτί. 500 χιλιάρικα συν σίγουρα, σίγουρα έκανε ένα προσαρμογή. Τώρα το που πήγε τώρα το συμβόλαιό του είναι άλλο. Τέλος πάντων, για να, επειδή προφανώς σχολιάζεις αυτά που είπαμε για το Βέλεθ, εγώ επαναλαμβάνω ότι καλά έκανε, καλά. Κοίταξε το συμφέρον του, τα ψέματα που είπε, αυτά είναι που τον καταδικάζουν. Και ότι ο Άρης και δεν υπάρχει Άρης ρε φίλε, τι θα πει Άρης. Μην πουλάς αργιανηλίκη, έτσι. Πήγα εκεί, μου δώσαν περισσότερα. Αν μπορείς να πλησιάσει τουλάχιστον αυτά, μπορεί και να μείνω. Αυτό, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ούτε ψέματα, ακριβώς, ούτε τίποτα. Και εφόσον έχεις μια καλή σχέση, μην τη χαλάς και περίμενε. Εγώ θα σου πω πολύ. Ένα μήνα, πες στους παιδιά, ένα μήνα. Γιατί λέει το ρεπορτάζ και οι άλλοι. Γιατί είναι τέσσερις παίκτες που δεν δέχτηκαν τη μείωση, έτσι. Τέσσερις παίκτες δεν δέχτηκαν τη μείωση του 15% λόγω κορονοϊού. Ένας είναι και ο Βέλεθ. Οι άλλοι τρεις όμως. Δέχτηκαν τους διακανονισμούς, ας πούμε, σε ένα-δύο μήνες θα εξοφληθούν, ρε παιδί μου. Αυτός δεν δέχτηκε ούτε αυτό. Εντάξει, δηλαδή. Τι να πω, εντάξει. Κατά τα άλλα, ένας από εμάς. Εντάξει, κατά τα άλλα, ένας από εμάς. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Ακριβώς, όχι, ναι, αυτό εδώ είναι κατακριτέο, όπως και να έχει. Και φυσικά είστε επαγγελματίες και φυσικά πας για τα λεφτά, αλλά πέφτει ξεκάθαρα. Ξέρεις τι, εγώ κυνήγησα και αξιολογώ τον εαυτό μου ότι. Κάνω cash out τη χρονιά μου. Λέω ρε παιδί μου ότι έκανα καλή χρονιά. Πάω να πάρω 50-100-200 χιλιάρικα παραπάνω. Μα δεν είναι κακό αυτό. Αν είναι ένα παίκτη του 1 εκατομμυρίου και να πάρει 1 εκατό, να το κατακρίνεις. Αλλά οι παίκτες τώρα των 100-200 χιλιάδων και τα 10 και τα 50 χιλιάρικα είναι ποσό. Δεν το κατακρίνει κανείς γι' αυτό το πρωτολάσιο. Εγώ δεν το κατακρίνω. Για να μην μπω κανείς, εγώ δεν το κατακρίνω γι' αυτό. Κανένας από τον Άρη δεν τον έκραξε για αυτό το πράγμα. Μην πουλάς αργιανηλίκη και μη λες ψέματα. Με έδωσε ο Παναθηναϊκός 100 χιλιάρικα περισσότερο και πάω εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πλέον όλοι οι φιλαθλοί όλων των ομάδων το έχουν ξεπεράσει αυτό. Αυτοί που γράφουν τις φιλάδες προσπαθούν να κάνουν αναχρονισμούς και να μας δείξουν ότι ακόμα υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλοι γνωρίζουμε στο ποδοσφαιρικό θέμα. Να μην πουλήσει κανένα φίλο. Ναι, τι ποιοι να πουλήσουν φίλο τώρα. Να μην πουλήσει κανένα φίλο. Για αυτό το γράφουμε. Αλλά δεν είναι. Ξέρεις τι, μπορεί να το πουλήσουν πιο ποιοτικά το φίλο. Να κάνει, ας πούμε, να δείξει μια τακτική, να βγάλει ένα προπονητή, να κάνει μια ανάλυση ενός παιχνιδιού, αλλά σοβαρή κριτική. Συμφωνώ. Όχι τώρα, ξερίζωσε τα όλα και βγάλε και τα πλακάκια και αυτά τα κάλτα, ας πούμε. Δεν τα θέλουμε αυτά. Κάτσε και πες ότι έχασε το παιχνίδι γιατί δεν διάβασε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, και με κατάφερε τα χάφε. Εδώ είδα τα χάφε, ας πούμε. Για πες μας για αύριο, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Πες μας για αύριο για το παιχνίδι και κλείνεις με αυτό. Από ποιο παιχνίδι να ξεκινήσω, Άρης Ολυμπιακός είναι απιστοράς του. Το για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Άρης Ολυμπιακός, κοίταξε να σου πω, έχετε αποδεκατισμένος ο Ολυμπιακός. Ο Άρης πιστεύω ότι θα το παίξει για την ιστορία του και δεν έχει και άσχημους παίκτες. Δηλαδή έχει κάποιο κίνητρο να παίξει. Καλά, θα δείξουν ότι εδώ είμαστε και εμείς μπορούμε. Έβαλε και αυτό το δεξί τον μπακ τον Βαλιανίδη, που πώς το λένε, ναι, μην κάνω λάθος τώρα το παιδί. Γιατί μου έστειλε ο Παρασκευάς και τον ευχαριστώ, είναι ο Μπακούτσι στο δεξί, εντάξει τον Μπακούτσι τον θυμόμουν. Μπακούτσις, μπράβο, ο άλλος είναι ο Μπακαλιάνης. Ο Μπακούτσις, πρόσεξε. Το, ναι. Μου δίνεις ασίστ, ο Μπακούτσις είναι αμυντικό χαβ, δεν είναι δεξί μπακ. Δηλαδή προχθές που βγήκε ο Σάσα, έπαιξε εκεί το παιδί. Τον έβαλε γιατί... αναγκαστικά. Ναι, η θέση του είναι εκεί. Γιατί ξέχασα το σχόλιο αυτό. Εγώ αύριο δεν θα έβαζα το Σάσα. Μην τυχόν είχε τραυματιστεί κιόλα. Θα έβαζα το Πιτσιρικά. Για να μου δείξει τι μπορεί να κάνει με έναν αντίπαλο με πολύ περισσότερα κυβικά από τον Άρη, έτσι. Ποιοτικά. Κοίταξε, το ρίχνει στο δεύτερο ημίχρονο μέσα. Παίζει ένα ημίχρονο. Τον ετοιμάζει, του λες εδώ είσαι. Στο δεύτερο ημίχρονο που θα πέσει και ο Ολυμπιακός να ανεβάσει και τα τρεξίματα τη ομάδα. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Μήπως αυτή τώρα, αυτό λέγαμε στο διάλειμμα με το Στέλιο. Αυτή η λέμε έρχεται χωρίς 5-6 βασικούς Ολυμπιακούς, αλλά και οι άλλοι που θα μπουν θα θέλουν να αποδείξουν όμως, έτσι. Θα θέλουν να αποδείξουν ότι. Σίγουρα, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει, κοίταξε. Γι' αυτό είναι και ευκαιρία για τους παίκτες σε ένα παιχνίδι και από τις δύο ομάδες που δεν έχει άγχος. Ίσως μπορώ να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει άγχος να μην γίνει τίποτα και χάσει και το αίτητο, έτσι. Ναι, πιο πολύ άγχος μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Ας παίξουν οι παίκτες μέσα, να δείξουν τι μπορούν. Φυσικά θα παίξουν. Εγώ το βλέπω το παιχνίδι ανοιχτό. Μπορεί να είναι και goal-goal. Δηλαδή πιο πολύ προς το over πηγαίνει, αλλά μπορεί να είναι και goal-goal. Δεν είναι απίθανο. Σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού Άρη
Έχουμε και δύο μάλιστα. Σκόραρε ο Άρης όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και σε δύο μάλιστα και σε ένα παιχνίδι. Για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πες μας και κλείσιμο αυτό. Να πω πριν πεις... Για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός παίζουμε αναγκαστικά. Δεν παίζει ο Εσίτη και ο Πέλκας λόγω καρτών. Οπότε αναγκαστικά πάμε με τριπλέδα στα χαφ μίσες βράδυ και ο Πέλκας τραυματία. Ο Πέλκας γιατί καρτώνε, ο Πέλκας δεν έχει παίξει εδώ και δύο εβδομάδες. Τραυματίας είναι ο Πέλκας. Τραυματίας, λόγω καρτών είχα διαβάσει, λάθος διάβασα. Τέλος πάντων δεν θα παίξει είναι το ρεζουμέ. Οπότε πας με τριάδα, δύο χαφ και έναν επιθετικό χαφ τον Μπίσεσβαρ. Αναλόγως τώρα πώς θα είναι ο Μπίσεσβαρ δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί. Παιδιά, ό,τι κάνει η τριάδα το χαφ, πλέον ο ΠΑΟΚ αυτό είναι. Αν μπει η τριάδα το χαφ δυνατά, το παιχνίδι φυσικά θα το πάρουμε. Γιατί και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Κολοβέτσιο. Έτσι δεν είναι τον. Συγγνώμη, τον αρχηγό του, τον. Το Κουρμπέλι, το Μάγκα. Κουρμπέλι, μπράβο. Το Κουρμπέλι, ρε Κουρμπέλι. Ναι, δεν παίζει με τον Κουρμπέλι. Οπότε δεν είναι και. Και τον Ανουάρ να μου πεις, εντάξει, αλλά ο Κουρμπέλης είναι βασικός μοχλός και πάντα με τον ΠΑΟΚ είναι αυτός βαρόμετρο στα μεταξύ μας παιχνίδια. Κάνει και τα πέναλτι στο 95. Οπότε πρέπει οι χαφ μας να ανταποκριθούν πλέον και να τελειώσουν το παιχνίδι. Δεν το άκουσα ευτυχώς. Γιατί εκεί μέσα δεν το κάνανε αυτό εδώ. Ήταν καλύτερη γενικά η τριάδα το χαφ, αλλά δεν μπόρεσε να το τελειώσει το παιχνίδι και στο τέλος κοντέψαμε να το χάσουμε κιόλας. Συνήθως έτσι γίνεται. Πιστεύω ότι αύριο με βραχία κεφαλή θα το κερδίσουμε. Δηλαδή με 1-0. 2-0-2-1, κάπου εκεί το βλέπω το παιχνίδι. Ωραία. Με ένα πολύ διαφορά, δηλαδή νίκη του ΠΑΟΚ. Ωραία, ωραία, Θόδωρε. Αυτά. Να σε καλά. Την καλή νύχτα μου και την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν άκουσα το σχολείο μου για τον Κουρμπέλης. Δεν το άκουσα. Λέω είναι αυτός που κάνει και τα πέναλτι στο 97. Απαξιό. Ναι, δεν πειράζει. Καλά κάνεις και εγώ τα απαξιούσα. Λοιπόν. Επίλογος Μεσιέ Στέλιο. Καταρχήν είπαμε δύο. Εγώ είπαμε για το Άρης Ολυμπιακός δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Εγώ. Ένα-ένα-ένα-δύο θα δώσω. Δύο ακριβές σκορ θα δίνω. Ένα-ένα και ένα-δύο. Για τον ΠΑΟΚ είπα 2-0 και 2-2. Αυτό θα δώσω 1-1 όσο και αν φαίνεται περίεργο και 1-2. Για πες, εσύ τώρα δώσω 0-5-0-6 να εντρικάρεις λίγο. Να εντρικάρεις τώρα που δεν έχουμε γραμμές, τις κλείσαμε. Πιστεύω σίγουρα ότι θα βάλει ο Άρης γκολ. Θα βάλει, έτσι. Ένα γκολ θα βάλει. Θα βάλει. Πόσα θα φάει. Πόσα θα φάει και είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε και τους άλλους τις διαθέσεις τους. Η ΑΕΚ ήρθε να βάλει καμιά 30 αν μπορούσε. Καλά έκανε. Για να δούμε για τον. Ένα-τρία δίνεις. Ωραία. Για να δούμε γιατί είμαστε πολύ καλές προβλέψεις. Αν θυμάσαι καλά, τις έχουμε καταστρέψει όλους. Λοιπόν. Μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή όμως. Ναι, να παίξουν τα αντίθετα. Ναι, αυτό. Σωστά. Οπότε πάλι τα δύο θα πάνε. Σωστά. Σωστά. Ό,τι λέμε βγαίνει ακριβώς το αντίθετο βασικά. Για να δούμε. Θα δούμε και θα το σχολιάσουμε την άλλη φορά. Γιατί δεδομένου ότι θα ξαναείσαι. Έρχονται και διακοπές. Αν δεν πας και πουθενά, εδώ πέρα θα είμαστε. Όπως θα φέρουμε και άλλους φίλους, έτσι. Όχι μόνο το Στέλιο, μην τον έχουμε και τον άνθρωπο. Τον έχουμε τεντώσει. Για να μην πούμε τίποτα διαφορετικό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Στέλιο, για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσουμε και όλον τον κόσμο για την συμμετοχή και την ακρόαση, όπως να ευχαριστήσουμε φυσικά και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους, σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Δοκιμάστε με την παρέστα στα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, κταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλή σε Βούλη 76 στην Καλαμαριά μετά το ΣΑΡ και τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας για τις κρατήσεις σας 2310-413-230. Δεν θα πει τίποτα. Τι να πω. Πες τα καλά, τα ξέρω. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχει να πει τίποτα. Εσύ και εγώ μπορεί να μην έχουμε να πούμε κάτι. Έχει όμως να πει κάτι αυτός που έρχεται αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζαγόρα και την εκπομπή του Ζούγκλα. Ο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε έτσι, στον αθλητικό Λίμπερο και φυσικά αθλητικός Λίμπερος χωρίς Γιώργο Ζαγόρα δεν γίνεται. Μένετε συντονισμένοι πάντοτε εδώ στου 107,4. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα και το Στέλιο να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ.